Να σας καλημερίσω εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης στη σημερινή ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την παρακολούθηση που πραγματοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών των Θυμώνων Ποσειδονίας στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να έχουμε μαζί συναδέλφους από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα Ημιτού και Νοτιοανατολικής Αττικής. Έχουμε μαζί τον πρόεδρο, τον κύριο Λιριτζή και άλλους συναδέλφους. Από το Δήμο Μαραθώνα περιμένουμε επίσης να έρθουν. Βεβαίως από την περιφέρεια, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Παπαδόπουλο. Και βεβαίως από το ΕΛΚΕΘΕ, την κυρία Σαλομίδη και τον κύριο Βανδαράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τυπικούς λόγους ότι η σημερινή συνάντηση καταγράφεται, να το γνωρίζετε όλοι. Επίσης, πλέον όλοι έχουμε εξοικειωθεί με την πλατφόρμα του Zoom, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω να κρατάμε κλειστά τα μικρόφωνα όταν μιλάει κάποιος άλλος, καθαρά για να μην υπάρχει φασαρία και διακοπή της ομιλίας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε ζητώντας από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα, τον κύριο Λιριτζή, να μας κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα Ημιτού και Νοτιοανατολικής Αττικής, που έχω τη τιμή να τον εκπροσωπώ εδώ πέρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ως πρόεδρος, με χαρά συμμετέχει στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, που προσωπικά είχα συνεργαστεί και πρόσφατα. Ναι. Για την παρουσία λοιπόν των πρώτων ερευνητικών ευρημάτων, αν θέλετε αποτελεσμάτων, που αφορούν την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά, όπου υλοποιείται και το πρόγραμμα αυτό Interreg Med, με τίτλο «Διακυβέρνηση και διαχείριση συστημάτων Ποσειδονίας και Αμοθινών στη Μεσόγειο». Το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική διεθνή προσπάθεια προστασίας του ευαίσθητου αυτού υποσυστήματος των λιβαδιών Ποσειδονίας και των παράκτην θυμώνων. Τα λιβάδια Ποσειδονίας, είδος ενδυμικό της Μεσογείου θαλάσσης, αποτελούν τύπο οικοτόπου προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και επιτελούν τύπο βιολογικών, χημικών και μηχανικών υποσυστημάτων ή υπηρεσιών εντός των θαλασσίων και παράκτων υποσυστημάτων, ενώ και οι χειμώνες που σχηματίζουν από τα πεσμένα φύλλα τους στις ακτές, οι γνωστοί ως φυκιάδες, συμμετέχουν στη δημιουργία, προστασία και διατήρηση των ακτών και των αμοθινών. Στον όρμο του Εθνικού Πάρκου, λοιπόν, Σχοινιά Μαραθώνα, εντοπίζονται λιβάδια Ποσειδονίας και σχηματισμοί παρακτιών χειμώνων. Παράλληλα, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξη χιλιάδων επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Και ως αποτέλεσμα, το θαλάσσιο και παράκτιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου αποτελεί ιδανικό πεδίο εργασιών για το συγκεκριμένο έργο. Ο φορέας, ως συνδεδεμένος εταίρος του προγράμματος, παρακολουθεί την εξέλιξή του, συμμετέχει όπου απαιτείται στα διάφορα στάδια υλοποίησής του και αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου, για το οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρου, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Και φυσικά θα σας κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, γιατί εφόσον έχουμε τον ίδιο εδώ, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να παρουσιάσει την εταιρεία μας. Οπότε ο λόγος, κύριε Πέτρου, είναι σε εσάς. Καλημέρα και πάλι και από μένα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σε αυτή την ενημερωτική συνάντηση του προγράμματος POSBEMED 2, που είναι συνέχεια του POSBEMED, στο οποίο η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ήταν associated partner τότε. Τώρα είμαστε πλήρης εταίρος. Και θα πρέπει να μου επιτρέψετε να μοιραστώ την οθόνη μου.
Ωραία. Τι βλέπετε? Τη βλέπουμε, βλέπουμε απλά ένα μικρό παραθυράκι, το build order. Να δούμε γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει αυτό, για να δούμε να συνεχίσει. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι η παλιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Φέτος γιορτάζουμε 70 χρόνια από την ίδρυσή της. Ιδρύθηκε λοιπόν η εταιρεία μας το 1951, σε μια εποχή που πολλά από αυτά που συζητάμε σήμερα και που τα θεωρούμε δεδομένα για τη φύση, για το περιβάλλον, για τη γνώση που έχουμε, δεν υπήρχαν ούτε καν ως έννοιες. Οι ιδρυτές της ήταν μια ομάδα πρωτοπόρων και εμπνευσμένων ανθρώπων της εποχής, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τον χώρο της ορειβασίας, από τον ορειβατικό σύνδεσμο Αθηνών. Ανάμεσά τους ήταν σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών της εποχής. Αυτός είναι ο Ιάκωβος Σαντοριναίος, ο κύριος εμπνευστής της προσπάθειας, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια μέλος του Ορειβατικού και είχε πρωτοστατήσει στην δημιουργία του Εθνικού Ιδρυμού του Ολύμπου αρκετά χρόνια πιο πριν. Ο Κέσαρας Αλεξόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Μάξιμος Μητσόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Κωνσταντίνος Γουλημής, μεγάλος φυσιοδίφης και ερευνητής της ελληνικής χλωρίδας, ο γνωστός αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος, ο Ηλίας Βενέζης, λογοτέχνης. Από τα 50 ιδρυτικά μέλη, τουλάχιστον 10 ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη, και 6 ήταν τότε ή έγιναν αργότερα ακαδημαϊκοί, κάτι που σας δίνει την βαρύτητα, αν θέλετε, των ατόμων αυτών που ίδρυσαν την εταιρεία. Η αποστολή της, όπως περιγράφεται στο καταστατικό, είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους Έλληνες και όσους αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την προστασία της, κάτι που το κάνει ανελιπώς αυτά τα 70 χρόνια. Εδώ βλέπουμε μια μεταγενέστερη φωτογραφία με κάποια από τα ιδρυτικά μέλη, στο κέντρο της οποίας είναι ο Βίρον Αντίπας, που ήταν για πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας και ψυχή της εταιρείας για 35 σχεδόν χρόνια. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία μας πρωτοστάτησε στη δημιουργία εθνικών δρυμών, στην προστασία βιοτόπων, όπως εδώ είναι ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς, που ιδρύθηκε με προσπάθειες της εταιρείας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Οι προσπάθειες αυτές διήρκεσαν περίπου 10 χρόνια. Αργότερα, το 1974, ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και πάλι με προσπάθειες τότε του Αντίπου, ο οποίος είχε φέρει τους μεγάλους γεωλόγους της Ευρώπης που αναγνώρισαν τη σημασία της Πρέσπας και πίεσαν για τη δημιουργία του Εθνικού Δρυμού. Ασχολήθηκε επίσης πολύ νωρίς με την προστασία απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας, όπως ήταν ο κριτικός έγαγρος, που έγινε και το σύμβολο της εταιρείας, ο Μαυροπετρίτης, η θαλάσσια χελώνα Καρέτα Καρέτα, η μεσογειακή φώκια, και αυτά πολύ πριν δημιουργηθούν οι άλλες εξειδικευμένες οργανώσεις που ασχολήθηκαν με αυτά τα είδη, πολλές από τις οποίες προήλθαν από μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Για 3 δεκαετίες, μέχρι και τα μέσα ίσως της δεκαετίας του 80, ήταν ο βασικός σύνδεσμος της Ελλάδας με τους περιβαλλοντικούς φορείς και τους μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού, με πρωταγωνιστή τον Βίρονα Αντίπα. Κορυφαία στιγμή το 1971 η υπογραφή της Συνθήκης Ραμσάρ για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, στην οποία υπέγραψε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Αντίπας, ο οποίος μάλιστα ταξίδεψε στο Ιράν τότε με δικά του έξοδα για την υπογραφή της Συνθήκης. Και η εταιρεία μας έχει τιμηθεί για το έργο της από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Φόρντ. Μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία είναι η αρχή της συνεργασίας με το Παγκόσμιο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το 1992. Το Foundation for Environmental Education είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός για περιβαλλοντική εκπαίδευση στον κόσμο. Έχει σήμερα 100 μέλη σε 77 χώρες. Συμμετέχουν περίπου 80.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο, σχεδόν ίσως και πάνω από 20 εκατομμύρια μαθητές όλων των ηλικιών. Και έχει στρατηγικούς εταίρους, πολύ μεγάλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, η UNESCO, η UNEP, αλλά και πολλοί άλλοι οργανισμοί. Και η εταιρεία το εκπροσωπεί στην Ελλάδα και χειρίζεται όλα του τα 5 προγράμματα. Θα μιλήσουμε λίγο στη συνέχεια για αυτά. Τώρα, σήμερα δραστηριοποιούμαστε στην παρεμβατική προστασία, σε έργα διατήρησης και προστασίας της φύσης, βιώσιμη διαχείριση στον τομέα του τουρισμού, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Η πανεπατική προστασία, είτε κατά μόνας είτε σε συνεργασία με μεγάλες οργανώσεις, έχουμε παρέμβει σε μεγάλα ζητήματα και σημαντικές στιγμές, σημαντικές απειλές για το περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως ήταν η εκτροπή του Αχελώου, για την οποία αγωνιστήκαμε μαζί με τις άλλες οργανώσεις από το 1993. Ένας αγώνας ο οποίος μάλλον θα πρέπει να ξαναξεκινήσει, καθώς το θέμα αυτό επανεμφανίζεται, ενώ θεωρούσαμε ότι είχε λήξει. Έχουμε ασχοληθεί με την προστασία και ανάδειξη των αστικών ρεμάτων, όπως το ρέμα της Πικροδάφνης από το 2012, και η προσπάθεια συνεχίζεται σήμερα, ενώ πρόσφατα κερδίθηκε και μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον σχεδιασμό της επαναδιευθέτησης και στην ουσία της εντοπίσης της κήτης του ρέματος. Και έχει πάρει διάφορες μορφές αυτός ο αγώνας, δικαστικές αλλά και ενημερωτικές, με την έκδοση ενός βιβλίου για την Πικροδάφνη. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς αυτής είναι τα έργα προστασίας και διατήρησης, από τα οποία πολλά είναι τα έργα LIFE. Το πρώτο πρόσφατο ήταν το έργο που είχαμε στην ΑΕΤ και στο Καλλίδρομο, στο οποίο είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με τον κύριο Λιριτζή στο πλαίσιο του Ελγό Δήμητρα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό το έργο μόλις τελείωσε πέρυσι ή στο τέλος του 19, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα. Βλέπετε εδώ, πιο πρόσφατα είναι το έργο για το Κερκινέζι που μόλις ξεκίνησε και ένα καινούργιο έργο για τις ερημοποιημένες περιοχές, το New Life for Drylands. Κάποια από αυτά τα έργα έχουν παράξει σημαντικά αποτελέσματα, όπως ήταν για παράδειγμα η υπουργική απόφαση για την προστασία της περιοχής Natura στο Καλλίδρομο, η οποία ήταν στην ουσία απροστάτευτη, μια και δεν υπάρχει προεδρικό διάταγμα για την περιοχή αυτή. Ήταν άμεσο αποτέλεσμα του έργου LIFE που υλοποιήσαμε εκεί. Στο έργο LIFE Natura Themis που υλοποιούμε στην Κρήτη, η εταιρεία μας δημιούργησε μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, για έξυπνες συσκευές τέλος πάντων, που επιτρέπει την απευθείας αναφορά περιβαλλοντικών εγκλημάτων ή περιβαλλοντικής ζημίας σε πραγματικό χρόνο και με ανωνυμία των αποστολέων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και πολλά έργα, ένα από τα οποία είναι το έργο για το οποίο συζητάμε σήμερα, ένα μεγάλο έργο Horizon που αφορά την βιοοικονομία και τη διαχείριση απορριμμάτων, έργα Erasmus, πολλά διακρατικά έργα με την Τουρκία και άλλες χώρες, όπως βλέπετε εδώ. Μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρείας από το 1992 και μετά είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε 5 προγράμματα με τη μορφή εθνικών δικτύων, από τα οποία τα 3 είναι τα διεθνή προγράμματα του ΦΥΗ, τα οικολογικά σχολεία μαθαίνω για τα δάση και είναι οι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον, ενώ 2 είναι εθνικά δίκτυα, το ΦΥΣΙ χωρίς σκουπίδια και οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου. Σε αυτά συμμετέχουν περισσότερα από 500 σχολεία κάθε χρόνο και φροντίζουμε η περιβαλλοντική εκπαίδευση να είναι κομμάτι όλων των έργων και των δράσεων που υλοποιούμε. Και βέβαια έχουμε και την παραγωγή βιβλίων ή εκπαιδευτικού υλικού από τα διάφορα αυτά προγράμματα με πολλές μορφές. Πρέπει να πω ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στηρίζουν και υλοποιούν αυτά τα προγράμματα και βοηθούν στην δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, είναι όλοι εθελοντές. Το άλλο μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς μας, επίσης με τα 2 διεθνή προγράμματα του ΦΥΗ, είναι η βιώσιμη διαχείριση στον τομέα του τουρισμού. Βλέπετε και στο φόντο μου την αναφορά στις γαλάζιες σημαίες, επειδή χθες είχαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της φετινής χρονιάς. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, στο οποίο φέτο έχουμε μια χρονιά ρεκόρ με 545 ακτές, 16 μαρίνες και 6 σκάφη, τουριστικά σκάφη. Και έχουμε την δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη μεταξύ των 47 χωρών που συμμετέχουν παγκοσμίως στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βασίζεται, η απονομή της βράβευσης γίνεται με την τήρηση αυστηρών κριτηρίων που εντάσσονται σε 4 κατηγορίες και αφορούν την ποιότητα των υδάτων, όπως ελέγχεται από το σύστημα παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης του ΙΠΕΝ, την περιβαλλοντική εκπαίδευση που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος, την ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών και την περιβαλλοντική διαχείριση. Ενώ το δεύτερο πρόγραμμα είναι το Green Key που αφορά επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, κυρίως ξενοδοχεία, κάμπινγκ,
Έχουμε 410 μονάδες στην Ελλάδα και βρισκόμαστε στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη μεταξύ 65 χωρών. Και εδώ έχουμε την τήρηση μιας σειράς αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, κυρίως νερού ενέργειας, την ενεργό συμμετοχή, γιατί θέλουμε την εμπλοκή του προσωπικού, των προμηθευτών, την ευαισθητοποίηση τόσο του προσωπικού, των επισκεπτών, όσο και της τοπικής κοινωνίας, χρήση τοπικών προϊόντων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και βέβαια η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι πράσινες δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά την γενική ευαισθητοποίηση του κοινού, η εταιρεία οργανώνει πολλές μορφές εκδηλώσεων και δράσεων. Κάποιες από αυτές είναι δενδροφυτεύσεις, είναι εκδρομές για τα μέλη και τους φίλους μας, οι οποίες πάντα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις, διάφορες μορφές, βιβλία, έντυπα και βέβαια το περιοδικό μας, η Φύση, το οποίο εκδίδεται 37 χρόνια τώρα ανελιπώς. Είναι το παλιότερο και πλέον ίσως το μόνο περιοδικό για την Φύση, το οποίο εξακολουθεί και εκδίδεται στην Ελλάδα. Με δύο λόγια, αυτές ήταν οι δραστηριότητες της εταιρείας μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά νομίζω ότι πήρατε μια εικόνα για τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτρου. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση εκ μέρους της κυρίας Μαρίας Σαλομίδη, δόκτωρ περιβάλλοντος και θαλάσσιας οικολογίας, ερευνήτρια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, με τίτλο «Φυκιάδες στις ακτές, σημασία, συγκρούσεις και διαχειριστικές πρακτικές σε αμμώδεις παραλίες, η εμπειρία του έργου POSPEMET 2016-2018». Κυρία Σαλομίδη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης για την διοργάνωση της σημερινής συνάντησης και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Δεν είμαι σίγουρη αν βλέπετε την παρουσίαση μου σε presentation mode κανονικά. Ωραία. Σε presentation mode δεν φαίνεται. Βλέπουμε και τις... δεν είναι full. Ναι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξω. Ούτε και τώρα. Όχι, όχι. Ακόμα είναι... Κλασικά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ούτε και τώρα. Τώρα βλέπουμε, απλά φαίνεται και η επόμενη... Είναι το presenter mode που βλέπουμε, Μαρία, αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και την επόμενη διαφάνεια. Ίσως πρέπει να γυρίσεις την οθόνη σου. Ναι, γι' αυτό επειδή έκανα swap, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθείτε να μην το βλέπετε, έτσι. Όχι, βλέπουμε το presenter mode. Βλέπουμε σε παρουσίαση, απλά βλέπουμε και την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το φτιάξω, αλλά θα δω μήπως... Ναι, έτσι μήπως είναι. Μπορέσω να το διορθώσω λίγο. Ναι. Μια πρόχειρη λύση. Είναι εντάξει, φαίνεται. Ναι. Φαίνεται, ναι. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, η δική μου εισήγηση έχει τίτλο «Φυκιάδες στις ακτές, σημασία συγκρούσεις και διαχειριστικές πρακτικές». Στην ουσία πρόκειται για μια σύνοψη της εμπειρίας της πρώτης φάσης του έργου POSPEMET, το οποίο έτρεξε το 2016-2018, σε συνεργασία με την IUCN Med, την AID Mediterranean, Ecologica, IMC από την Ιταλία, να πω ήταν η Ισπανία, αυτό που έχει σημασία, Ιταλία, Γαλλία, το ΟΕΛΚΕΘΕ και σε συνεργασία με σύμβουλους στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το πρόγραμμα της γαλάζιας σημαίας, όπως μας είπε και ο κύριος Πέτρου στην αρχική του εισήγηση. Και πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος αυτού. Το πρώτο που θέλαμε να κάνουμε ήταν καταρχάς να συγκεντρώσουμε την υφιστάμενη πληροφορία. Θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ως προς τους θυμώνες, τις ακτές
ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποιες είναι οι υφιστάμενες αντιλήψεις και προσδοκίες τόσο του κοινού όσο και των διαχειριστών, και επίσης να προσπαθήσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια κατάλληλη ευαισθητοποίηση, αλλά και να μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών. Ο τίτλος έχει, λέγεται Φικιάδες, παρότι πρέπει οπωσδήποτε να σας το πω ότι εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό και το μελετάμε έχουμε θέμα με την φράση αυτή, αλλά είναι βέβαια σημαντικό να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Φικιάδες λοιπόν στην καθομιλουμένη, αλλά για εμάς δεν έχει να κάνει καθόλου με φύκια εδώ. Υπάρχει μια τεράστια ειδοποιώς διαφορά. Η Ποσειδονία είναι ένα φυτό, και όταν λέμε φυτό εννοούμε κάτι το οποίο δεν χαρακτηρίζει κατεξοχήν το υποθαλάσσιο περιβάλλον. Τα φυτά είναι εξελικτικά, εμφανίστηκαν στη στεριά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται με πολλές ιδιαιτερότητες όλο αυτό. Η Ποσειδονία λοιπόν έχει ένα μακρινό πρόβολο, χερσαίο, που σταδιακά κατάφερε να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει τον πλήρη κύκλο ζωής του υποβρυχίως. Και αυτό σημαίνει ότι έρχεται με ξεκάθαρα χερσαία χαρακτηριστικά μας στη θάλασσα. Φέρνει μαζί του ρίζες, φέρνει μαζί του φύλλα, φέρνει μαζί του λουλούδια και καρπούς, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι χαρακτηριστικά των φυκών, τα οποία είναι πολύ πιο πρόδρομοι οργανισμοί και έχουν τελείως διαφορετικές εξελικτικές προσαρμογές. Πρόκειται για ένα είδος ενδημικό, υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο, πουθενά άλλο στον κόσμο. Το γένος Ποσειδόνια βέβαια θα το βρούμε και αλλού, όπου χαρακτηρίζεται περιοχές που χαρακτηρίζονται από μεσογειακό κλίμα, όπως λέμε, όπως στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία, αλλά το Ποσειδόνια Οσιάνικα είναι ένα είδος το οποίο χαρακτηρίζει την Μεσόγειο και μόνο. Και άρα εμείς ως Μεσόγειοι λαοί έχουμε και την πλήρη ευθύνη της προστασίας του. Είναι ένα αρκετά κοινό, αλλά απειλούμενο είδος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο γενικότερα, το οποίο σε καλές συνθήκες σχηματίζει υποθαλάσσια λιβάδια από μερικά έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, σε καθαρές και διαρκείς κυρίως ακτές και σε βάθη από την επιφάνεια έως και περίπου τα 45 μέτρα. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα θαλάσσιο γρασίδι επομένως και όχι ένα φύκος. Τα λιβάδια που σχηματίζει η Ποσειδονία είναι τόσο σημαντικά, οι οικοσυστημικές τους λειτουργίες είναι τόσο σημαντικές που συγκαταλέγονται στα παραγωγικότερα οικοσυστήματα του πλανήτη μας. Μιλάμε δηλαδή μαζί με τα τροπικά δάση και τους υγρότοπους. Έχουμε τα λιβάδια των φανερόγαμων φυτών. Προστατεύονται λοιπόν και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά κυρίως δυστυχώς απειλούνται από τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Απειλούνται πάρα πολύ από τη ρύπανση, η οποία προκαλεί θολερότητα που πνίγει τα λιβάδια. Τα λιβάδια χρειάζονται φως για να φωτοσυνθέτουν. Απειλείται από τα παράκτια έργα πάσης φύσης, τα οποία ακόμη και σε πρώτη φάση άμεσα μπορούν να καταστρέψουν λιβάδια ή έμεσα, αλλοιώνοντας τον υδροδυναμισμό μιας περιοχής ή προκαλώντας θολερότητα με επανεώρηση ζυμάτων, μπορούν να απειλήσουν λοιπόν και έμεσα τα λιβάδια. Υποβρύχια καλώδια, αγωγή, καταστρεπτική ελαιεία, παρότι υπάρχει νομοθεσία να τα απαγορεύει, ανεύθυνες πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειες, ανεξέλεκτη αγκυροβολία και βέβαια η κλιματική αλλαγή που υπάρχει πάντα καραδοκή πίσω από όλα αυτά. Μερικές εικόνες έτσι για να δούμε λιγάκι ποιος είναι ο ρόλος αυτού του φυτού υποβρυχίως και πόσο καθοριστικός είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ένα τετραγωνικό μέτρο ενός υγιού λιβαδιού μπορεί να παράγει ως και 14 λίτρα οξυγόνου την ημέρα. Επομένως τα λιβάδια είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι με την παρουσία της και μόνο οξυγονώνουν τα νερά μας. Ακόμα σημαντικότερο, σύμφωνα με σχετικά πολύ πρόσφατες μελέτες, τα λιβάδια λειτουργούν και ως φίλτρα καθαρισμού,
και φαίνεται ότι απομακρύνουν παθογόνους οργανισμούς από τη στήλη του νερού. Άρα και μόνο η παρουσία του φυτού μπορεί να είναι μία εγγύηση για την ποιότητα της θάλασσας και της ακτής μας. Πολύ σημαντικό καταφύγιο για την προστασία και την αναπαραγωγή των ψαριών, πολλών από αυτών εμπορικά είδη και όχι μόνο, πάνω από 1.200 είδη γενικότερα, όχι μόνο ψάρια που να αναφερθεί να ζουν μέσα στα φύλλα, στα ριζώματα, ανάμεσα στα λιβάδια Ποσειδονίας ψάχνοντας τροφή, πολλά είδη αναπαράγονται εδώ. Ένα μόλις εκτάριο αυτού του λιβαδιού μπορεί να φιλοξενεί μια τεράστια ζωική βιομάζα. Έχουν αναφερθεί τιμές ακόμη για 15 τόνους ξηρού βάρους, ενώ αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη, τα οποία συμβαίνει να έχουν βρει καταφύγιο μέσα στα λιβάδια αυτά. Όχι ότι δεν μπορούν να ζήσουν κι αλλού, αλλά φαίνεται ότι μέσα στα λιβάδια βρίσκουν καταφύγιο και επιβιώνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με ανοιχτές εκτάσεις. Και αυτή η εικόνα, έτσι για να δείτε κατευθείαν την αντίστοιξη και μόνο σας, τι σημαίνει να έχεις έναν αμμώδη βυθό, όχι βέβαια χωρίς ποικιλότητα, δεν είναι ότι ένας τέτοιος βυθός δεν έχει ποικιλότητα, αλλά καταλαβαίνετε όταν έχει μια τέτοια προσπέλαστη ζούγκλα, όταν είσαι μικρός, τι σημαντικό καταφύγιο μπορεί να είναι για σένα ή για τους απογόνους σου. Σημαντικές αποθήκες μπλε άνθρακα. Μπλε άνθρακας είναι ο ορισμός που δίνουμε σήμερα στην ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα που απορροφά και παγιδεύουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τα λιβάδια της Ποσειδονίας, εδώ το βλέπετε με μια ματιά, πώς χτίζει φάλους με τα ριζώματά του, γιατί πέρα από ριζόντια, τα ριζώματα της Ποσειδονίας μπορούν να αυξάνουν και κατακόρυφα και σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε να σχηματίζουν φάλους ακόμη και 2 μέτρων, ακόμη και μεγαλύτερα ενδεχομένως. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι αυτές είναι τεράστιες αποθήκες άνθρακα, έτσι, πάρα πολύ σημαντικός ρόλος ως προς αυτό. Και βέβαια, λειτουργούν ως πανίσχυροι φυσικοί κυματοθράφστες, είτε σχηματίζουν φάλους, οπότε λειτουργούν σαν φράγμα άμεσα, είτε και μόνο με την ενέργεια που αποσωπούν τα φύλλα τους, έτσι ώστε καθώς φτάνει ο υδροδυναμισμός στην ακτή, πρώτα περνάει μέσα από το λιβάδι, μειώνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό και τελικά η ενέργεια που φτάνει στην πιο, ας πούμε, ευάλωτη παραλία μας, με τα ειζήματα που εύκολα μπορούν να μετακινηθούν, είναι πολύ χαμηλότερη. Και βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία και την προστασία παραλίων και ομοθυνών. Δηλαδή, τα ίδια τα λιβάδια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι αυτά που αφενός παράγουν άμμο, διότι ξέρετε, ζουν πάρα πολλοί οργανισμοί ανάμεσα στα πλεξιταριζόμενα, όπως είπαμε, πολλοί από τους οποίους έχουν ασβεστολιθικά και λήθη. Όλα αυτά λοιπόν παράγεται ασβεστόλιθος μέσα στα λιβάδια, ο οποίος αργότερα θα θρηματιστεί και θα καταλήξει στην ακτή σαν βιογενής άμμος, βιογενές υλικό. Και πέρα από αυτό, βέβαια, και τα ίδια τα φύλλα, τα οποία το λιβάδι παράγει διαρκώς, έτσι, το λιβάδι είναι ζωντανό. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά άσπρα, φαίνονται τα φύλλα που μόλις έχουν αρχίσει να μαραίνονται. Αργότερα αυτά θα μαυρίσουν, θα πέσουν, το φυτό εξακολουθεί να παράγει καινούργια φύλλα και τα πεσμένα φύλλα παρασύρονται από τα κύματα, τα ρεύματα της ακτής και κάποια από αυτά θα μείνουν στη θάλασσα, θα σκορπιστούν βαθύτερα, κάποια άλλα θα καταλήξουν στην ακτή μας. Και εδώ σε μια σχηματική αναπαράσταση για το πώς τα λιβάδια μπορούν να αναχαιτίζουν στην ουσία τον υδροδυναμισμό της ακτής, δημιουργούν αναχώματα, μπορούν να δημιουργήσουν πολύ πιο προστατευμένες συνθήκες στα ανώτερα οριά τους και βλέπουμε εδώ το πώς η συγκέντρωση λοιπόν των ξεβρασμένων φύλων μπορεί να καταλήξει σε ορισμένες συνθήκες στο σχηματισμό θυμώνων. Και από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιήσω πια την ορολογία φυκιάδα, θα μιλάω για Ποσειδονίες και θα μιλάω για θυμώνες Ποσειδονίες και πάμε να δούμε γιατί λοιπόν όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά. Είναι ένα ξεκάθαρο πακετάρισμα στην ακτή μας, έτσι. Είναι ένα μαξιλαράκι πάνω στην ακτή, το οποίο
ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες και γενικότερα κατά τις θαλασσοταραχές, προστατεύει, όπως είπαμε, τους κόκκους της άμμου, ειδικά το πιο λεπτό κοκκοϊλικό, και προστατεύει ενάντια στη διάδοξη λοιπόν της ακτής. Πέραν αυτού, πρόκειται για ένα ενδιέτοιμα και καταφύγιο σπάνιας πνευματικής ποικιλότητας. Δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες γενικότερα στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν είδη τα οποία ζουν μόνο αποκλειστικά, μόνο μέσα στους θυμώνες της Ποσειδονίας, κάποια καταπληκτικά σκατάρια και διάφορα άλλα είδη. Δυστυχώς εκεί χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες για να αναδείξουμε τη σημασία του συστήματος αυτού. Πρόκειται για πηγή θρεπτικών. Στην ουσία είναι λίπασμα. Και να πούμε εδώ ότι χρησιμοποιείται και ως τέτοιο σε κάποιες περιπτώσεις και ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το λίπασμα, εκτός του ότι θα μπορούσε να το παίρνουμε και να λιπαίνουν τους αγκούς όπως έκαναν πάντα οι αρχαίοι Έλληνες, αναφέρεται από τις χρήσεις, χτίζανε μονόνα τις στέγες τους, έφτιαχναν στρώματα, το χρησιμοποιούσαν για να προστατέψουν τα αγκεία. Είχε πάρα πολλές χρήσεις στο υλικό αυτό, ήδη από τα αρχαία χρόνια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι ενώ ναι, μπορεί να είναι χρήσιμο σαν πηγή, σαν λίπασμα για τις δικές μας ανάγκες, παραμένει σημαντικό σαν λίπασμα και για την θάλασσα και για την ακτή. Το υλικό αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της παράκτειας βλάστησης. Έτσι, λιπαίνει την άμμο, η γρέγγι λιπαίνει την άμμο και δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης παράκτειας και αιμοθυμικής βλάστησης, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Τώρα, πιθανά θα έχετε όλες τις εικόνες, ξεβρασμένα φύλλα Ποσειδονίας αναμειγμένα με άμμο. Είναι το κύριο δημικό λοιπόν πολλών ελληνικών παραλίων και αμμοθυμικών συστημάτων. Είτε το βλέπουμε σε μια ματιά, όπως εδώ, σε μια πολύ εντυπωσιακή παραλία της Χαλκιδικής, είτε και όχι, γιατί ενδεχομένως να βρίσκεται καλυμμένο από άλλες τρώσεις άμμου, αλλά αν κόβαμε μια φέτα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε τις τρώσεις τέτοιων φύλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην ουσία είναι η παραλία μας το υλικό αυτό. Και όπως είπαμε λοιπόν, θρέφουν τη βλάστηση και αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή για πολύ σημαντική απόσταση από τη θάλασσα. Έτσι. Τα φύλλα αυτά με τον αέρα μπορεί να προσεχθούν σε εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ακτή και να συνεχίσουν να επιτελούν αυτόν τον πολύτιμο οικολογικό τους ρόλο. Και ωστόσο, σίγουρα γνωρίζουμε επίσης ότι τα πράγματα δεν είναι και η κατάσταση σημαίνει στην Ελλάδα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και θα τους αντιστοιχούσε. Η θυμώνας Ποσειδονίας είναι ξεκάθαρα θύμα άγνοιας. Έχουμε σίγουρα θέμα το νομοθετικό καθεστώς, το οποίο παραμένει σχετικά γκρίζο, διότι είπαμε ότι η Ποσειδονία προστατεύεται και μάλιστα μέσω των συνθηκών της Βαρκελόνης και της Βέννης θα έπρεπε να προστατεύεται σε όλο τον κύκλο ζωής της, αλλά βέβαια δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι όλο αυτό. Και μόνο που η γλώσσα μας λέει φυκιάδες και δεν λέει Ποσειδονία, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε θέματα. Υπάρχει λοιπόν και νομοθεσία περί παραχώρησης αγιαλού και παραλίας που καταρχάς απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να επιφέρει μετασχηματισμό ή ζημία στη μορφολογία και τα ποιοτικά στοιχεία της παράκτειας ζώνης. Και παρόλα αυτά, εικόνες σαν αυτές εδώ που σας δείχνω, θα δούμε κατά τους ανοιξιάτικους ή πρώτους θερινούς μήνες σε όλη την έκταση της χώρας. Στο πρόγραμμα λοιπόν Postbenet 1, ξεκινήσαμε καταρχάς, διαμορφώσαμε μια σειρά ερωτηματολογίων προκειμένου να διερευνήσουμε τόσο τις αντιλήψεις όσο και τις προσδοκίες αφενός των χρηστών της ακτής, χωρίσαμε και το δείγμα μας μάλιστα σε είτε επισκέπτες είτε και μόνιμους κάτοικους της περιοχής αυτής, διερεύνηση σε δεύτερη φάση αντιλήψεων και προσδοκιών των διαχειριστών ακτής και εδώ μπορούμε να μιλάμε για δήμους, οι οποίοι είναι κατά τον νόμο υπεύθυνοι για τα θέματα διαχείρισης των ακτών, αλλά και επαγγελματίες παράκτειας ζώνης, εννοώντας είτε ξενοδόχους, είτε ιδιοκτήτες παραλιακού καφέ-μπαρ. Και εν τέλει,
ερωτηματολόγια τα οποία διερευνούν τις υφιστάμενες διαχειριστικές πρακτικές. Και πάμε να δούμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Φυσικά η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε και στις 5 χώρες που συνεργάζονταν, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε λοιπόν να δούμε μια πιο κοντινή ματιά στην Ελλάδα. Εδώ διερευνήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2017. Στην ουσία ήταν κυρίως επισκέψεις σε παραλίες και ερωτήσεις απευθείας στους λουόμενους, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την διερεύνηση των αντιλήψεων και προσδοκιών του κοινού, ενώ τα ερωτηματολόγια σε επιχειρηματίες ή ΟΤΑ διερευνήθηκαν κυρίως τηλεφωνικά είτε και με email. Συνολικά 203 ερωτηματολόγια συλλογόμενους και οι περιοχές που διερευνήθηκαν μετά από μια πρώτη βασική έρευνα για να δούμε πού κυρίως εντοπίζονται σημαντικές τέτοιες αποθέσεις έγιναν στις ακτές του Σαρονικού, της Χαλκιδικής, της Κρήτης, της Χίου και της Μυτιλήνης. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια από τα σημαντικότερα, πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας αυτής. Και το πρώτο νομίζω και σπουδαιότερο είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια διάχυτη σε όλη τη Μεσόγειο αλλά με πρωτιά στην Ελλάδα προκατάληψη ενάντια στην παρουσία των θυμώνων Ποσειδονίας στις παραλίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χώρα μας ξεχώρισε, 67% του κόσμου δήλωσε ότι όταν βλέπω αυτό στην παραλία μου, αλλάζω παραλία. Έτσι. Τους πιο αρνητικούς τουρίστες, επισκέπτες ήταν οι Έλληνες. Εντάξει, κοντά ήταν και η Γαλλία, αλλά βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία τα πράγματα είναι ίσως λίγο δεκτικότερα. Τώρα, όταν πάμε να το κοιτάξουμε λίγο το δείγμα πιο κοντά, βλέπουμε ότι αυτή η αρνητικότητα κυρίως διαμορφώνεται από τους επισκέπτες και όχι τους μόνιμους κάτοικους, έτσι, το οποίο πρέπει να μας στείλει και κάποιο μήνυμα για το ποια είναι, τι περιμένει ο επισκέπτης, που προφανώς ο μόνιμος κάτοικος είναι πιο εξοικειωμένος με τους κύκλους της φύσης και όλα αυτά, ενώ ο επισκέπτης έχει κάποια εικόνα στο μυαλό του, την οποία και περιμένει να αντικρίσει. Ρωτώντας τον κόσμο τι είναι αυτό που τους ενοχλεί κυρίως, εντάξει, τώρα τα επιχειρήματα ήταν κυρίως ότι τα φύλλα κολλάνε πάνω στο σώμα μας και αυτό που τη φαίνεται είναι πολύ ενοχλητικό, ενώ σημαντικό ποσοστό δήλωσε ότι παγιδεύουν σκουπίδια, με επίσης μεγάλη αλήθεια. Λιγότεροι δήλωσαν ότι δυσχεραίνουν την κολύμβηση, ότι συγκεντρώνουν ενοχλητικά έντομα και ζώα και κάποιοι μάλιστα ανέφεραν και δυσάρεστες οσμές. Στην ερώτηση του τι νομίζει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνουμε για την παρουσία θυμών στην παραλία, βλέπουμε ότι και πάλι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό τάσεται αρνητικά και ζητάει την απομάκρυνση. Είτε ολική όλο το χρόνο, μικρό ποσοστό ευτυχώς αυτό, είτε ολική μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στην πραγματικότητα, ένα 13% είναι αυτό που θεωρεί αναγκαία την απομάκρυνση λοιπόν, των θυμώνων όλο τον χρόνο, που είναι τόσο αρνητικό. 36% των ερωτηθέντων θεωρεί βέλτιστη προσέγγιση την ολική απομάκρυνση μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό, έτσι, ένα στους δύο, δείχνουν ανοχή και δεκτικότητα σε σημαντικά φιλικότερες διαχειριστικές προσεγγίσεις. Και αυτό είναι αυτό που θέλω να κρατήσω από τη συγκεκριμένη διαφάνεια. Ρώτησαμε τον κόσμο τι γνωρίζει για τους θυμώνες, τι γνωρίζει για την Ποσειδονία. Σε μεσογειακό επίπεδο, το 44% των ερωτηθέντων δηλώνει άγνοια της πληροφορίας για το τι είναι όλο αυτό και γιατί είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα, ακόμα χειρότερα. 52% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Καλύτερα ενημερωμένοι ήταν οι επισκέπτες Ιταλία και Ισπανία. Παρατηρήθηκε βέβαια και θετική συσχέτιση στο σύνολο του δείγματός μας ανεκτικότητας αποδοχής των θυμώνων σε σχέση με τον βαθμό επίγνωσης της οικολογικής σημασίας.
και γενικότερα να το δούμε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, κάποιους παράγοντες που αντιμετωπίσαμε σαν σημαντικούς ως προς την δεκτικότητα απέναντι στους θυμώνες. Φαίνεται λοιπόν ότι όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, όσο μεγαλύτερη ηλικία και όσο μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τόσο καλύτερη και η ανοχή απέναντι στους θυμώνες. Αν όχι θετικότητα, η οποία ήταν σχετικά πιο σπάνια, τουλάχιστον ανεκτικότητα. Έτσι. Πάμε να δούμε λιγάκι κάποια αποτελέσματα και ως προς τις διαχειριστικές πρακτικές. Από τώρα μιλάμε για το δείγμα των διαχειριστών συγκεκριμένα. Ρωτήσαμε λοιπόν τι κάνουν όταν έχουν θυμώνες στις παραλίες τους και σχεδόν 80% μας είπε ότι τους αφαιρούν, τους καθαρίζουν, ήταν η απάντηση. Μιλάμε για πολύ σημαντικό ποσοστό. Ρωτήσαμε πώς θεωρούν ότι επιδρά η παρουσία των θυμών αυτών στον τουρισμό. Το 75% μας είπε πολύ αρνητικά. Ρωτήσαμε πώς καθαρίζουν τους θυμώνες. Ένα 16% μας απάντησε χειρονακτικά. Ένα 40% χρησιμοποιεί ελαφρύ μηχανικό εξοπλισμό, δηλαδή κάποια μικρά τροχοφόρα στους κινητές άμμου, ενώ ένα 45% χρησιμοποιεί βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό σε επίπεδο Μεσογειδίου. Στην Ελλάδα τώρα, ακόμα πιο έντονα τα πράγματα, σχεδόν 82% απάντησε ότι ναι, καθαρίζει τους θυμώνες από τις αυτές αρμοδιότητές τους. Η πλειονότητα δηλώνει ότι αφαιρεί τους θυμώνες χειρονακτικά. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, στο σύνολό του 47%, το οποίο δηλώνει χρήση ελαφριών ή βαρέων τροχοφόρων οχημάτων, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε αυτή σύγκρουση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ρώτησαμε και κάποια οικονομικά στοιχεία, πόσα είναι τα χρήματα που διαθέτουν για τις διαδικασίες αυτές. Στη χώρα μας συγκεκριμένα, η πλέον συχνή αναφορά ήταν κάτι μεταξύ 30-40.000 ευρώ. Ακόμα και 80.000 ευρώ αναφέρθηκαν σε παράκτους δήμους υψηλής τουριστικής ζήτησης. Χρήματα τα οποία διατίθεται κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες, κατά 56%, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ερωτηθέντων. Ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και ίδια μέσα, δηλαδή το κάνει ο ίδιος ο Δήμος. Ναι, και επίσης έχει ενδιαφέρον ότι και η άγνοια, έτσι, δηλαδή ένα 20% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν καν, δεν είχαν να μας δώσουν απάντηση ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διάθεσης, 38% δήλωσε ότι τα πηγαίνει στη χωματερή. Εξίσου πολύ κοντά ήταν και το ποσοστό που δήλωσε ότι τα κομποστοποιεί και ένα 25% που εξακολουθεί να μην έχει ιδέα τι συμβαίνει. Πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις? Ρωτήσαμε τους διαχειριστές πώς αποφασίζετε, τι θα κάνετε, αν θα καθαρίσετε, δεν θα καθαρίσετε, πότε κτλ. Και το 88,2% στην Ελλάδα μας απάντησε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις τουριστικές απαιτήσεις. Υπήρξε και ένα 11,8, κυρίως άνθρωποι από φορείς διαχείρισης που έθεσαν μπροστά ως κριτήριο την προστασία της φύσης. Αν το δούμε αυτό σε μεσογειακό επίπεδο, θα δούμε ότι εξακολουθεί να είναι η τουριστική απέτηση του 54% ό,τι θέλει ο τουρίστας. Έτσι, αυτή είναι η διαχείριση των ακτών μας. Τι θέλει ή τι νομίζω ότι θέλει, θα το δούμε παρακάτω αυτό, αλλά τουλάχιστον στο μεσογειακό επίπεδο είδαμε και ένα 30% να λαμβάνει υπόψη την προστασία της φύσης, που είναι σαφώς μια καλύτερη εικόνα σχέση με τα δικά μας. Ας δούμε αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά αντίληψης μεταξύ των ορμόμενων, των επισκεπτών της παραλίας και των αρμόδων διαχείρισης. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ με την γαλάζια γραμμή ποια είναι η αντίληψη των διαχειριστών, ενώ με την κόκκινη ποια είναι η αντίληψη των επισκεπτών, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαχειριστές
αντιλαμβάνονται την παρουσία των θυμώνων σαν κάτι πολύ πιο αρνητικό, σημαντικά πιο αρνητικό σε σχέση με τον επισκέπτη. Δηλαδή, ο επισκέπτης, ναι, είναι αρνητικός, αλλά και ο ένας στους τρεις είναι αδιάφορος. Θα μπορούσε να το κάνει και αλλιώς. Οι διαχειριστές όμως είναι φοβερά πολλωμένοι ως προς οπωσδήποτε αυτό που πρέπει να καθαριστεί, έτσι. Και βέβαια βλέπουμε ότι είτε μιλάμε για επιχειρηματίες της παράκτειας ζώνης, είτε μιλάμε για δήμους, οι απόψεις ταυτίζονται. Υπάρχει μία άποψη και αυτή είναι κυρίως αρνητική. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σαν συμπέρασμα γίνεται από αυτό είναι ότι έχουμε μια σημαντική υπερεκτίμηση του προβλήματος και των επιπτώσεών του στον τουρισμό. Και θα ήθελα αυτό να το κρατήσουμε. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε κάποια συμπεράσματα. Η πλειονότητα λοιπόν των χρηστών παραλίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη Μεσόγειο εξέφρασε μια αρνητική στάση ξεκάθαρα απέναντι στην παρουσία θυμών στους ακτές. Η προκατάληψη αυτή εκφράστηκε πολύ εντονότερα στο δείγμα των επισκεπτών παρά των μόνιμων κατοίκων στις ακτές αυτές, υποδηλώνοντας ενδεχομένως τον αρνητικό ρόλο των στρατηγικών τουριστικής προώθησης, το ρόλο του marketing και το τι αυτό υπόσχεται ότι μας πουλάει. Παρότι ένα στους τρεις χρήστες δήλωσαν ενήμεροι ως προς την οικολογική σημασία των λιβαδιών Ποσειδονίας και των θυμώνων, το οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί τους ρωτούσαμε τι γνωρίζετε, γι' αυτό και μας λέγανε ναι, γνωρίζω. Και μετά τους λέγαμε, νομίζετε ότι γενικά ο κόσμος γνωρίζει, και μας λέγανε, όχι, όχι, ο κόσμος δεν γνωρίζει καθόλου. Και ίσως είναι λιγάκι ενδεχομένως και αυτή η τέτοια του Έλληνα, ότι τα γνωρίζει όλα, αλλά οι άλλοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Ένα στους τρεις λοιπόν δήλωσαν ενήμεροι ως προς την οικολογική σημασία, αλλά όλοι, 99,5% συμφώνησαν ότι η ενημέρωση του κοινού προς το ζήτημα αυτό παραμένει. Η αποδοχή των θυμών αμφιλόμενων φάνηκε να αυξάνει λοιπόν με το μορφωτικό επίπεδο την ηλικία και το επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού, πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα πιο αρνητική υπήρξε η αντίληψη και στάση των διαχειριστών, η πλειονότητα των οποίων δηλώνει ότι λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τις προσδοκίες του κοινού. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, οι διαχειριστές υπερτιμούν την αρνητική στάση του κοινού. Και αν θέλω κάπως αυτό όλο να το συνοψίσω σε μία φράση. Δεκάδες ως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σπαταλώνται κάθε χρόνο σε ελληνικές και μεσογειακές παραλίες για να απομακρυνθεί πολύτιμο φυσικό υλικό, δομικό, προστατευτικό και δηλωτικό καλής ποιότητας των ακτών μας, ακολουθώντας εσφαλμένες μάλλον εντυπώσεις περί της αντίληψης του κοινού, το οποίο δείχνει σαφώς πιο έτοιμο να αποδεχθεί τη φυσικότητα της μεσογειακής παραλίας με την κατάλληλη ενημέρωση. Έχοντας φυσικά όλα αυτά υπόψη μας, εννοείται ότι το πιο σημαντικό επόμενο βήμα ήταν να συμβάλλουμε στον βαθμό που μπορούσαμε στην ενημέρωση αυτή. Έχουμε ετοιμάσει ένα φυσάκι παραλίας δήλωσο, ελληνικό-αγγλικό, το οποίο και με τη βοήθεια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Φύσης και το πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας φροντίσαμε να διαμοιράσουμε κατά το δυνατόν σε διάφορες παραλίες ανά τη χώρα. Και ένα τρίπτυχο φυλάδιο του προγράμματος με κάποια, όπου εκθέτουμε κάποια αποτελέσματά μας αυτά και μάλιστα προχωρήσαμε και στην σύνταξη κάποιων πρώτων συστάσεων, διαχειριστικών συστάσεων. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος. Σε μεγαλύτερη ανάλυση, όλα μας τα αποτελέσματα, όλα μας τα ευρήματα, τα διαγράμματα και η πληροφορία που συγκεντρώσαμε υπάρχουν μέσα στην αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, επίσης διαθέσιμη online. Για τους πιο οπτικούς τύπους είχαμε κάνει και ένα, ακουστικούς μάλλον, είχαμε κάνει και ένα webinar το Μάιο του 2018, που όλα αυτά τα συζητήσαμε πολύ πιο διεξοδικά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι προτείναμε και κάποιες διαχειριστικές πρακτικές και βολιδοσκοπήσαμε και την δυνατότητα των αρμόδιων διαχειριστών να εφαρμόσουν κάποιες από αυτές. Και αυτό είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube. Και αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
Νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο τους ή άλλους και στο τέλος για ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επεξηγηματική η παρουσίασή σου. Για ακόμα μία φορά και μόνο από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το έργο που γίνεται. Πραγματικά ο κόσμος βλέπει τους θυμώνες δυστυχώς αρνητικά και όπως είπες πολύ σωστά, χειρότεροι είναι οι διαχειριστές. Γι' αυτό δουλεύουμε ως προς αυτό. Και στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία και γενικότερα Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης προσπαθούμε να ενημερώνουμε. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Τα φυλάδια συνεχίζουν και διανύμενται. Είναι εδώ μπροστά μου τυπωμένα για να φύγουν πάλι στους διαχειριστές και φέτος. Και σίγουρα πρέπει να γίνονται επαναλαμβανόμενα αυτά τα σεμινάρια. Υπήρχε και εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό που γίνεται το Μάιο του 2018 και τώρα θα γίνει και άλλο και φυσικά θα σε έχουμε κοντά μας και ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία. Δαρία, ο κ. Πέτρου έχει σηκωμένο το χέρι, βλέπω. Α, συγγνώμη, δεν το είδα. Βεβαίως, κύριε Πέτρου. Μαρία, ήθελα να ρωτήσω, δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει διαχωρισμό στους επισκέπτες μεταξύ Ελλήνων και ξένων για τη δική μας, γιατί επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών στις παραλίες, έτσι κι αλλιώς, δεν θυμάμαι, είχαμε βάλει τέτοιο κριτήριο για να δούμε αν διαφοροποιείται σε σχέση με την εθνικότητα. Ναι, ρωτήσαμε. Δεν ήταν τόσο καθοριστικές οι διαφορές. Οι διαφορές που ήταν ουσίας ήταν το αν είσαι από την περιοχή, ή αν είσαι επισκέπτης είτε από την Ελλάδα είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ναι. Αλλά ρωτούσαμε τις εθνικότητες. Ναι. Και σκέφτομαι, ας πούμε, ότι επειδή φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν διαφορά από τους άλλους, ας πούμε, αν οι τουρίστες από τη Γαλλία ή την Ισπανία στην Ελλάδα, αν είχαν διαφορετικές απαντήσεις. Δηλαδή, αυτό ήθελα να δω κατά πόσον θα έπαιζε κάποιο ρόλο, αλλά μάλλον δεν ψάξαμε κάτι τέτοιο. Αυτό που φάνηκε στις στατιστικές αναλύσεις ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν είμαι από τον τόπο, αυτό ήταν το καθοριστικό και όχι η χώρα στην πραγματικότητα. Διότι ο επισκέπτης, δηλαδή ο Γάλλος επισκέπτης που επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα, προφανώς παρασύρεται από μια αφίσα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις αφίσες που έχουμε στα αεροδρόμια για τις παραλίες. Στην πραγματικότητα είναι τροπικές παραλίες, λευκή κορολογενή άμμος, έτσι. Αυτό προβάλλουμε. Άρα ο επισκέπτης που επιλέγει να έρθει στη χώρα μας είναι αυτός που θέλει να δει μια τέτοια παραλία. Είναι το πού απευθυνόμαστε και με ποιο τρόπο. Κάνουμε εμείς αρχικά, δημιουργούμε σφαλμένες αντιλήψεις στον κόσμο. Άρα ο κόσμος που θα έρθει εδώ πέρα περιμένει να δει αυτό που του υποσχεθήκαμε. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Βλέπω ότι έχουν σηκώσει το χέρι και κάποιοι ακόμη από τους συμμετέχοντες. Υποπτεύομαι ότι είναι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ραφίνας και το υποπτεύομαι γιατί δεν είναι ενημερωμένο το όνομα. Θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με την παρουσίαση της κυρίας Σαλομίδη. Okay, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να έχει... Δεν έχει υπάρχει ανταπόκριση, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Εδώ θα είμαστε. Είναι και η δική μου σειρά να παρουσιάσω. Θα με παρουσίαζε η Δαρία. Νομίζω ότι θα αυτοπαρουσιαστώ με τη δική μου σειρά. Να ξεκινήσω με την... πριν ξεκινήσω βλέπω ότι... υπάρχει ένα σχόλιο στο chat από το Κεντρικό Λιμεναρχείο ότι έχουν πρόβλημα με τον ήχο, αλλά σας ακούμε και ότι μας ακούν και μας βλέπουν. Πολύ ωραία. Αν έχετε κάποια ερώτηση παρόλα αυτά, επειδή παρακολουθούμε και το chat, μπορείτε να την τοποθετήσετε εκεί πέρα και να την μεταβάσουμε και να απαντηθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στην αρχή της παρουσίασης. Τη βλέπετε, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα και θεωρώ ότι όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, παίζουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που ανταποκριθήκατε θετικά στο κάλεσμα της
της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και στο δικό μου, καθώς είμαι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου POSBEMET 2. Και με τη δική μου παρουσίαση θέλω να σας πω δύο πράγματα για το έργο, να σας παρουσιάσω το τι κάνει, τους στόχους, το πού βρισκόμαστε σήμερα και το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το έργο, που είναι και το ουσιαστικό διακύβευμα, αν θέλετε. Το έργο, λοιπόν, υλοποιείται κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος InterEGMED και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Ιούνιο του, τον Νοέμβριο του 2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Όπως προαναφέρθηκε, είναι συνέχεια του έργου POSBEMET 2 που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2018 και στην ουσία το POSBEMET 2 έρχεται να πάρει τα αποτελέσματα και τα πρώτα ευρήματα και όλα όσα είχε να παρουσιάσει το πρώτο έργο και να τα αξιοποιήσει και να τα βάλει σε εφαρμογή και να προχωρήσει πιο ουσιαστικά στην δημιουργία μιας περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία λαμβάνει υπόψη την Ποσειδονία, τους θυμώνες Ποσειδονίας και σαφώς βάζει στο επίκεντρό της τη διαχείρισή της. Είναι ένα έργο το οποίο σαφέστατα συνεχίζοντας το προηγούμενο δίνει έμφαση στους θυμώνες Ποσειδονίας που εντοπίζονται στο παράκτιο μέτωπο της Μεσογείου και βασικός του στόχος είναι να καταφέρει να αναπτύξει διαχειριστικές πρακτικές που αφορούν τις αποθέσεις της Ποσειδονίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία ενιαία στρατηγική η οποία λαμβάνει υπόψη της την διαχείριση της Ποσειδονίας και μπαίνει μέσα στην ευρύτερη και αποτελεί πλέον κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Και αυτό βέβαια δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αν πρώτα απ' όλα δεν ενημερώσουμε και δεν ευαισθητοποιήσουμε όλους όσους εμπλέκονται στις διαδικασίες της λήψης των σχετικών αποφάσεων, οι οποίοι παίζουν κομβικό ρόλο. Αλλά σαφώς και αν δεν ενημερώσουμε και αν δεν ευαισθητοποιήσουμε το ευρύτερο κοινό, γιατί όπως ανέφερε πολύ σωστά και η Μαρία, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η αντίληψη και η στάση και οι αξίες τις οποίες φέρει τελικά το ευρύτερο κοινό, είναι αυτό το οποίο κινεί και τον τουρισμό. Άρα δηλαδή, αν το πάρουμε από την άλλη, αν έχουμε ένα κοινό, ένα ευρύτερο κοινό το οποίο είναι ήδη ευαισθητοποιημένο, μπορούμε να πετύχουμε πολύ πιο εύκολα πράγματα. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε, ας πούμε, ότι οι διαχειριστές είναι οι κακοί. Αν δηλαδή ήδη το ευρύτερο κοινό είναι ενήμερο και είναι ευαισθητοποιημένο, μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν πιο εύκολα. Προχωρώντας στην παρουσίαση των εταίρων, οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος και η Γαλλία. Χώρες λοιπόν της Ευρώπης, όπως ακριβώς και το ενδυμικό αυτό φυτό της Μεσογείου. Κύριος συντονιστής του έργου είναι η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδινίας. Και τεχνικό συντονιστής είναι το IUCN Med, που ήταν επίσης εταίρος του προηγούμενου έργου, η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων. Και από πλευράς Ελλάδας, εταίρη του έργου, εκτός από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, είναι και η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε και σήμερα μαζί μας. Για μένα αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σταθώ είναι το ότι το έργο αυτό, οι εταίροι του έργου, δεν προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε αυτόν περιλαμβάνονται και κρατικοί και δημόσιοι φορείς, πράγμα το οποίο το καθιστά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει εν τέλει να υλοποιήσει αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, όταν ζητάς να επιτύχεις αλλαγή σε μια περιβαλλοντική πολιτική και διεύρυνση και μια ενσωμάτωση περισσότερο φυσικών τακτικών, τότε θέλεις σύμμαχους και τους ίδιους τους φορείς που μπορούν να το δρομολογήσουν αυτό με το πέρας του έργου. Στόχοι του έργου, θα έλεγα ότι το έργο κινείται έχοντας τρεις βασικούς πυλώνες παύλα στόχους. Είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με το αντικείμενο του έργου,
είναι η δημιουργία σχέδιων δράσης και η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και έπειτα η ενσωμάτωση των διαχειριστικών εργαλείων στην ευρύτερη πολιτική διαχείριση των παραθαλάσσιων περιοχών. Πώς θα τα πετύχουμε αυτά? Όλα αυτά θα τα πετύχουμε αν εμπλουτίσουμε το γνωστικό υπόβαθρο, αν δώσουμε έμφαση στην ευαισθητοποίηση και έχοντας όλο αυτό το κάνουμε με τρόπο που προωθούμε διαχειριστικές στρατηγικές φιλικές προς το περιβάλλον. Θα το καταφέρουμε επίσης ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες και εστιάζοντας στην ανταλλαγή εμπειριών, γιατί έτσι βλέπουμε ότι έχουμε μια πιο αποτελεσματική κοινοποίηση και μια πιο αποτελεσματική απόκτηση γνώσεων. Θα το καταφέρουμε γνωστοποιώντας τα ευρήματα στους άμεσα εμπλεκόμενους, γιατί έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να τους φέρουμε και να τους κάνουμε πιο ενεργούς στο να λάβουν και οι ίδιοι αποφάσεις και στο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμπλέκοντας βέβαια τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση και βεβαίως ενισχύοντας την συνεργασία και την επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον και αποτελεί κομμάτι της διαχείρισης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ιδιωτικός τομέας πλέον μπορεί να κινήσει τα νήματα και να εμπλακεί και στην διαχείριση και να στρέψει τον ζυγό είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα τους χρειαζόμαστε και αυτούς. Για να καταφέρουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους, υπάρχουν οι επιμέρους δραστηριότητες του έργου. Αναφέρω κάποιους από αυτούς, όπως είναι η δημιουργία πινάκων στις παραλίες ενδιαφέροντος, η δημιουργία προωθητικών βίντεο, οι αφίσες, η δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την αξία της Ποσειδονίας, η δημιουργία κώδικα συμπεριφοράς για το ευρύ κοινό, η ανάρτηση περιεχομένου στην ιστοσελίδα του έργου, το οποίο συνεχώς μπορεί να παρέχει πληροφορίες και για τις δράσεις, αλλά και για την Ποσειδονία, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προωθηθεί το έργο, η δημιουργία άρθρων, οι δράσεις ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους διαχειριστές ακτών, καθώς επίσης και η διεξαγωγή σεμιναρίων ενδυνάμωσης δεξιοτήτων αναφορικά με τον τουρισμό. Σε επόμενο επίπεδο, οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη σχέδιων δράσης και διαχείρισης της Ποσειδονίας σε τοπικό επίπεδο, συγκεκριμένα στην πορεία της παρουσίασής μου, θα σας μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, και μετέπειτα η δημιουργία μιας ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης, η οποία ενσωματώνει τα επιμέρους σχέδια δράσης. Δηλαδή, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα συνολικό σχέδιο δράσης που θα μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να βρει εφαρμογή και σε άλλες περιοχές πέρα από τις περιοχές τις συγκεκριμένες ενδιαφέροντος που εστιάζει το POSBEMED 2, το συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια θα θέλουμε να δημιουργήσουμε και οδηγίες συγκεκριμένες που απευθύνονται προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πολλές φορές οι ανάγκες είναι διαφορετικές από ό,τι για τον δημόσιο τομέα. Αυτά λοιπόν φροντίζουμε να τα προχωρήσουμε και προχωράμε επίσης και με τις ενημερωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων, με εκδηλώσεις κοινοποίησης των αποτελεσμάτων με το πέρας των παρακολουθήσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και εργαστήρια και σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε διαχειριστές παραθαλάσσιων ή και προστατευόμενων περιοχών και βέβαια εστιάζοντας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπου μπορούμε να δούμε το πώς ένας άλλος διαχειριστής στην Σαρδινία για παράδειγμα προχωρά στη διαχείριση της Ποσειδονίας στην ακτή εκεί. Άρα δηλαδή μπορείς να δεις σαν διαχειριστής ακτής το τι άλλες επιλογές υπάρχουν, πώς ένας άλλος άνθρωπος αντίστοιχα δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η κατάρτιση, αν θέλουμε, πολιτικής, αυτό το οποίο επισήμανε και η Μαρία στην δική της εισήγηση, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε αυτό να το ενσωματώσουμε και να το κάνουμε κομμάτι της ευρύτερης διαχειριστικής πολιτικής που υιοθετείται. Γι' αυτό το λόγο στοχεύουμε στην κατάρτιση συγκεκριμένων κανονισμών ως προς τη διαχείριση των αποθέσεων
Και αυτό έχουμε σκοπό να το ενσωματώσουμε στην ευρύτερη στρατηγική διαχείριση των παραθαλάσσιων περιοχών. Άρα δηλαδή με το πέρας του έργου θα υπάρχει αυτός ο κανονισμός, ο οποίος θα έχει προκύψει και θα φροντίσουμε αυτός να μπει σε εφαρμογή. Γι' αυτό και υπάρχει και το καταστατικό δέσμευσης για την εφαρμογή των διαχειριστικών πρακτικών, που είναι και το μεγάλο στοίχημα, μέσω του οποίου θα εμπλέξουμε τους τοπικούς φορείς, τους αρμόδιους για τη διαχείριση της Ποσειδονίας, να δεσμευτούν ότι θα ακολουθήσουν τις διαχειριστικές πρακτικές που θα προτείνει το πρόγραμμα. Και βέβαια και εμείς από πλευράς μας, έχοντας την τύχη να διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, σκοπεύουμε, ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε ουσιαστικό ρόλο στις κατευθυντήριες που δίνονται για τη διαχείριση των ακτών. Οπότε έχουμε σκοπό να εμπλουτίσουμε τα υφιστάμενα κριτήρια του προγράμματος Γαλάζια Σημαία με περισσότερες οδηγίες για την ορθή διαχείριση της Ποσειδονίας, το οποίο αυτό θα ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο και θα διευρυνθεί και στις υπόλοιπες χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας και σαφώς είναι στις χώρες της Μεσογείου όπου και εμφανίζεται το φυτό. Για να μην σας κουράσω με πολλά λόγια, ενδεικτικές δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα, που αποσκοπούν στην ενημέρωση, τα πόστερ, οι ενημερωτικοί πίνακες στις παραλίες ενδιαφέροντος, προωθητικά βίντεο, τα οποία απευθύνονται και στο ευρύτερο κοινό, αλλά και σε διαχειριστές και σε οποιοδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το θέμα της Ποσειδονίας, τα οποία θα λέγαμε ότι όντως σκοπεύουν στην αλλαγή της τάσης, στην ευαισθητοποίηση και στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό και για μένα παίζει και ουσιαστικό ρόλο. Και σε συνέχεια έχουν πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά εργαστήρια βελτιστοποίησης ικανότητων. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσάς έχετε ήδη συμμετάσχει, καθώς επίσης και εκδηλώσεις που είναι αρκετά σημαντικές, που παρουσιάζουν διάφορα ευρήματα, διάφορες πρακτικές και απευθύνονται πάλι σε διαχειριστές ακτών, σε διαχειριστές προστατευόμενων περιοχών και έχουν πολύ σημασία και όσο προχωρά το έργο αυτές οι εκδηλώσεις θα πολλαπλασιάζονται και θα ελπίζουμε ότι θα φτάνουν και σε ένα όσο το δυνατόν περισσότερο ευρύ και ευρύτερο κοινό. Λίγο πριν κλείσω την παρουσίασή μου θα αναφερθώ στις πιλωτικές περιοχές του έργου που είναι στην Κύπρο, δύο στην Ελλάδα, στην Κροατία, στη Γαλλία, στην Σαρδινία και στην Ισπανία, στις Βαλεαρίδες νήσους. Ενδεικτικά, σήμερα το ξέρετε προφανώς, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα πρώτα ευρήματα των παρακολουθήσεων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα. Και επίσης, στην Ελλάδα, η άλλη περιοχή ενδιαφέροντος, για την οποία είναι υπεύθυνη η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η Λιμνοθάλασσα Επανομής και η Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου. Τώρα, με το πέρας των παρακολουθήσεων, θα καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης και διαχείρισης της Ποσειδονίας, το οποίο θα αφορά συγκεκριμένα το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα. Αντίστοιχα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης διαχείρισης της Ποσειδονίας για τις περιοχές που προανέφερα. Αυτά λοιπόν μετά τα επιμέρους σχέδια δράσης θα ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο. Το συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο δράσης θα αναφέρεται στο υπόβαθρο, θα περιγράφει το υπόβαθρο της περιοχής, το χωρικό και το ιστορικό πλαίσιο, το καθεστώς προστασίας, τα κύρια χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, την οικολογική σημασία, καθώς και τις εξωτερικές πιέσεις τις οποίες δέχεται. Θα περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που συνοδεύει την προστατευόμενη περιοχή, τους στόχους του σχεδίου δράσης σχετικά με την διαχείριση της Ποσειδονίας, την γεωμορφολογική και τοπογραφική ανάλυση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό να επισημάνουμε ότι και σαν παρακολούθηση, Μαρία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά σαν παρακολούθηση Ποσειδονίας, των θυμώνων Ποσειδονίας, δεν έχει ξαναγίνει από άποψη η Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πολύ ωραία.
Οπότε αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό γενικά και για τον επιστημονικό κόσμο. Τα ευρήματα δηλαδή αυτά είναι πολύ σημαντικό να κοινοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Τα συμπεράσματα σαφώς και τέλος πρόταση συγκεκριμένη με διαχειριστικές πρακτικές τόσο βραχυπρόθεσμα που θα βρίσκουν εφαρμογή, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου. Και βεβαίως αυτό θα έχει και μία περιγραφή του κόστους αυτής της διαδικασίας, γιατί καλώς ή κακώς οι οικονομικοί όροι είναι αρκετά κατανοητοί, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι μία τέτοια επεξήγηση θα μπορέσει να έχει και την αντίστοιχη απήχηση. Τώρα, ενδεικτικά παραδείγματα διαχειριστικών πρακτικών, τα οποία προφανώς προκύπτουν και σε συσχέτιση με τα πρώτα ευρήματα του POSBEMET, του πρώτου έργου, θα μπορούσε να είναι, αναλόγως βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί πάντα βέβαια έτσι, από τα ευρήματα τα οποία θα έχει να παρουσιάσει το ΕΛΚΕΘΕ. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν σαφώς η μη διάθεση των θυμώνων της Ποσειδονίας, δηλαδή η διατήρησή τους στη φυσική τους θέση. Θα μπορούσε να είναι η μετατόπιση σε άλλο σημείο της προστατευόμενης περιοχής, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και πάλι βέβαια αυτό για να γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ευρύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος. Καθώς οι θυμώνες Ποσειδονίας μπορούν να καταπλακώσουν τα άλλα φυτά του οικοσυστήματος, θα θέλαμε, δηλαδή, ξέρουμε ότι για να κάνουμε ακόμα και αυτήν την σύσταση, την διαχειριστική πρακτική για να την προτείνουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το σημείο στο οποίο θα μεταφερθεί ή θα μετατοπιστεί η Ποσειδονία είναι κατάλληλο και η Ποσειδονία δεν θα επηρεάσει αρνητικά το υπόλοιπο οικοσύστημα. Σε περίπτωση χρήσης μηχανικού εξοπλισμού μπορεί να προταθεί ο καθαρισμός της παραλίας μόνο στις περιοχές της υψηλής επισκεψιμότητας και αυτό με την μικρότερη δυνατή συχνότητα. Σε περίπτωση απομάκρυνσης και καθαρισμού της παραλίας θα πρέπει να γίνεται το κοσκίνισμα έτσι ώστε να διαχωριστεί η άμμος από τα εκβρασμένα φυτικά απολύματα και πάλι να έχουμε επαναδιανομή και επιστροφή της άμμος στην παραλία. Και θα μπορούσε επίσης μια άλλη διαχειριστική πρακτική να είναι η απομάκρυνση των πλαστικών και των μικροπλαστικών από τις αποθέσεις Ποσειδονίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Θέλει σίγουρα μια χειρονακτικό καθαρισμό και σίγουρα αυτό ας πούμε, θα είναι μια διαδικασία, μια διαχειριστική πρακτική που θα είναι πιο κοστοβόρα. Από την άλλη, η διατήρηση των θυμώνων Ποσειδονίας στη φυσική του θέση δεν έχει κανένα απολύτως κόστος. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και για οποιοδήποτε, αν έχετε κάποια απορία μπορούμε να την απαντήσω τώρα ή αν θέλετε μπορώ να το δούμε και στο τέλος όπου θα υπάρχει και χρόνος, έχει προγραμματιστεί χρόνος για τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ χαρά. Δεν βλέπω κάποιο χέρι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τη Μαρία. Σήκωσε το φυσικό χέρι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εάν έχετε καθόλου έρθει σε επαφή με τους μελετητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή συντάσσουν τις ειδικές διαχειριστικές μελέτες για τις περιοχές Natura και αν ενδεχομένως θα είχαμε κάποια ελπίδα να επικοινωνήσουμε κάποια από τα αποτελέσματα και τα στοιχεία αυτά. Ναι, Μαρία, αυτό είναι καλή ιδέα. Δεν το έχουμε κάνει. Απλώς είναι και παγωμένο από ό,τι φαίνεται το έργο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε, δηλαδή αυτό θέλει στην ουσία στον κεντρικό ανάδοχο, γιατί όπως ξέρεις αυτά είναι μοιρασμένα ανά περιοχές, δηλαδή άλλο γραφείο έχει την κεντρική Ελλάδα, άλλο την νότια, άλλο την βόρεια. Άρα λοιπόν αυτό θα πήγαινε ίσως στον κεντρικό ανάδοχο ή αλλιώς μετά πρέπει να πιάσουμε τον καθένα που έχει τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν ενδεχομένως. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε και το νησιωτικό κομμάτι ποιος το έχει. Πάντως είναι κάτι που έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να το κάνουμε και είναι ευκαιρία τώρα να γίνει αυτό που είναι στάσιμα τα πράγματα πριν ξεκινήσει ο επόμενος γύρος που θα ίσως θα επισπευστούν οι διαδικασίες για να κλείσει.
Ναι, ευχαριστώ πολύ, γιατί ίσως με όλη την καθυστέρηση και όλο το πάγωμα να είναι και μια καλή ευκαιρία για να προλάβουμε να περάσουμε τα πράγματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλώνω στο πλευρό σας αν επιχειρήσετε μια τέτοια προσέγγιση. Ναι, χαρά να το, Δαρία, να το σημειώσουμε, να το δούμε αυτό. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο το Κεντρικό Λιμενεργείο Ραφίνας. Βλέπω ότι θέλει να μιλήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Είχαμε ένα πρόβλημα πριν στον ήχο και στην εικόνα. Σας ακούγαμε όμως προσεκτικά. Είναι πολύ ωραία η παρουσίασή σας και ευχαριστούμε για την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί στην περιοχή μας πάρα πολύ τον κόσμο. Έχουμε πολύ σημαντικές καταγγελίες για το φαινόμενο των θυμών Ποσειδονίας. Σήμερα έμαθα πώς λέγεται. Γνωρίζαμε ότι είναι κάτι που απαγορεύεται να απομακρυνθεί από την παραλία. Ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά. Βέβαια, από τη σημερινή συζήτηση, τη μέχρι τώρα συζήτηση, δεν είμαι σίγουρος ότι απαγορεύεται. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχουν τρόποι διαχείρισης και από μάκρυς. Άρα, μήπως είμαστε εγκεκριθειμένοι και εμείς, δηλαδή δεν απαγορεύεται τελικά. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή, καλά κάνουμε και λέμε ότι δεν απομακρύνουμε τους θυμώνες Ποσειδονίας από την παραλία. Μέχρι τώρα, εμείς γνωρίζαμε αυτό νομικά. Ότι δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση, τους κάνει ζημιά και στο περιβάλλον και στο. Ισχύει, γιατί η προηγούμενη καρτέλα με μπέρδεψε με ένα λίγο. Ή μπορούμε και να τα απομακρύνουμε και να τα βάλουμε και κάπου αλλού και να τα ξαναφέρουμε και τι γίνεται. Αστυνομική μια ερώτηση. Πριν μου απαντήσετε να πω και την άλλη. Εμπειρικά βλέπουμε πολλούς θυμώνες Ποσειδονίας, πολλούς λόφους σε περιοχές που δεν έχει χαρτογραφηθεί Ποσειδονία στην περιοχή μας. Που θα το δούμε και, στο κόκκινο λιμανάκι πολύ έντονα, θα το δούμε και στα πετρέλα, Φίλιππο Πετρέλα παραλία, θα το δούμε στη Λούτσα, θα το δούμε σε περιοχές που δεν ξέρουμε εμείς ότι υπάρχει Ποσειδονία. Αυτό οφείλει σε ρεύματα, είναι κάτι συνηθισμένο, είναι άλλο φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω. Μαρία, αν θέλεις να απαντήσεις. Πολύ ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ερωτήματα. Συγγνώμη, δεν συγκράτησα το όνομα. Είναι ο κύριος Γενεράλης, αν δεν κάνω λάθος, από τις συμμετοχές. Ναι, σωστά. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η νομοθεσία απαγορεύει κάθε επέμβαση στην ακτή με τροχοφόρα και οι οποίες αλλοιώνουν κάθε βιωτικό και βιωτικό στοιχείο της παραλίας. Ο λόγος που συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε είναι γιατί η νομοθεσία αυτή καταρχάς δεν εφαρμόζεται. Για όλους τους λόγους που αναφέραμε, για την αρνητική αντίληψη του κοινού. Επομένως, στην πράξη έχουμε ένα νόμο που κατά κύριο λόγο δεν εφαρμόζεται, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι αρμόδιοι υπεύθυνοι όπως εσείς. Οπότε αυτά τα βλέπουμε τα φαινόμενα, στις παραλίες του Σαρωνικού τουλάχιστον, τα βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και άρα αυτό που εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα τώρα να συζητήσουμε είναι κατά πόσο σε αστικές παραλίες, δηλαδή σε καμία περίπτωση εντός περιοχών προστατευόμενων, περιοχών Natura κτλ., θα μπορούσαμε ενδεχομένως αντί για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή να επιτρέψουμε μικρές επεμβάσεις κατόπιν μελέτης. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια επέμβαση, αλλά όλο αυτό θα πρέπει να έχει μελετηθεί και να έχει πίσω του γνώση, πληροφορία, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι η επέμβαση που κάνουμε δεν είναι απολύτως καταστροφική. Άρα, εμείς αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι κατά πόσο ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές θα μπορούσαν να επιτραπούν. Ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί οι θυμώνες μπορούν να έχουν τέτοιο ύψος που ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι είναι επικίνδυνο για τα παιδιά του να μπουν στη θάλασσα κτλ. Ενδεχομένως λοιπόν μικρές παρεμβάσεις σε τέτοιες, δεν είναι πολλές περιπτώσεις αυτές, είναι πολύ λίγες, δεν θέλουμε να γίνουμε παρανοϊκοί, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως θα μπορούσαν κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις να, χωρίς να είναι σημαντικά επιζήμες για το περιβάλλον, να διευκολύνουν και τον επισκέπτη. Δεν θέλουμε δηλαδή να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι, εκτός ξαναλέω σε περιοχές που θα τεβόμαστε, σε περιοχές που κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε αυτά να επιτρέπονται. Άρα έχετε δίκιο να εφαρμόζετε την νομοθεσία και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουμε άλλες περιπτώσεις σε πιο κλειστές παραλίες, πιο προστατευμένες, πιο εγκλωβισμένες θα έλεγα συνθήκες, που δημιουργούνται ακόμα και προβλήματα δυσοσμίας λόγω της έντονης αποσύνθεσης των αποθέσεων αυτών σε υγρές συνθήκες. Οπότε ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι θα μπορούσαμε να συζητάμε κάποιες δυνατότητες παρέμβασης.
Εσείς καλώς κάνετε και εφαρμόσετε την νομοθεσία αυτή. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι άλλο θα πρέπει να περάσει μέσα από μια διαδικασία μελέτης και να έρθει με όλα αυτά τα στοιχεία που θα συνηγορούν στο ότι μπορεί να γίνει μια κάποια παρέμβαση. Και συγγνώμη, ήταν άλλη μία. Γιατί φυσικά δεν είναι χαρτογραφημένη η Ποσειδονία σε όλη τη χώρα. Οι χάρτες που έχετε στη διάθεσή σας δεν είναι η παρουσία της Ποσειδονίας σε όλη τη χώρα. Είναι ότι ό,τι έχει καταφέρει να χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα. Προφανώς τα φύλλα μπορούν να έρχονται από άλλες περιοχές ανάλογα με τον καιρό, αλλά σε περιοχές που έχουμε σημαντικές αποθέσεις, οπωσδήποτε υπάρχουν και σημαντικά λιβάδια. Το ότι δεν υπάρχουν στους χάρτες μας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στη θάλασσά μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ΛΚΕΘΕ δουλεύει σε αυτό διαρκώς και προσπαθεί να εμπλουτίσει την πληροφορία αυτή και είμαστε μάλιστα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να περάσουμε ό,τι γνώση υπάρχει από τα λιβάδια αυτά στους υδρογραφικούς χάρτες, κάτι που φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που νομίσαμε, αλλά θέλω να πω ότι προσπαθούμε σε κάθε βαθμό που μπορούμε να ενημερώνουμε και να πληροφορούμε ως προς αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Χαρά αν υπάρχει κάτι και δεν το βλέπω. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Οπότε θα πρότεινα να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίασή μας. Από τον κύριο Δημήτρη Βανδαράκη, δόκτωρ γεωγράφος γεωμορφολόγος από το ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τη μελέτη της περίπτωσης του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά Μαραθώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή εγώ προέρχομαι από μία ειδικότητα η οποία ίσως να μην είναι πολύ γνωστή σε πολλούς. Κλήθηκα να αξιολογήσω και να μελετήσω μαζί με την ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ την επιρροή που έχουν ουσιαστικά οι θυμώνες Ποσειδονίας στην παραλία πολυπαραγοντικά, δηλαδή και σαν θέση και σαν όγκο και σαν ειζήματα κτλ. Και σαν προστασία. Συγκεκριμένα ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι η αξιολόγηση του ρόλου των θυμώνων της Ποσειδονίας στο Πάρκο Σκηνιά Μαραθώνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, drones δηλαδή, και της κοκομετρικής ανάλυσης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω share την οθόνη μου και να μου πείτε εάν τη βλέπετε. Τη βλέπουμε. Τέλεια. Κάποιες φορές έχει μια μικρή καθυστέρηση, ελάχιστη, αλλά τη βλέπουμε. Τώρα τη βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τώρα σε προσδοτήσω. Okay. Λοιπόν, ο εξοπλισμός του drone που χρησιμοποιήσαμε είναι το DJI Matrix το 210 του RTK. Γιατί RTK? Γιατί η κεραία του RTK ουσιαστικά δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερό για την πτήση του drone ακόμα και σε πολύ δυνατούς ανέμους. Κάνει ένα cage συντεταγμένων στον αέρα μόνο για το drone, που σημαίνει ότι δεν έχουμε μετατοπίσεις πάνω από 10 cm στην πτήση. Και είναι ό,τι πρέπει για παράκτια περιβάλλοντα, γιατί και η αντένα δεν έχει πολλά interactions από κτίρια και δέντρα, αλλά και έχουμε άμεση επαφή της κεραίας με τον drone. Η περιοχή λοιπόν μελέτης μας είναι το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και συγκεκριμένα το βορειοανατολικό του κομμάτι, κοντά στην Χερσόνησο της Κοινοσούρας, η οποία παρουσιάζει μια εκτεταμένη παρουσία από θυμώνες Ποσειδονίας σε αρκετά μεγάλους όγκους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της παρουσίασης. Αν αυτή μπορώ να διακόψω, επειδή βλέπουμε το presenter mode, μήπως είναι εύκολο να κάνετε ό,τι έκανε η Μαρία, να minimize το παράθυρο της επόμενης διαφάνειας, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα? Δημήτρη, ναι. Πριν το είχες κανονικά όπως έπρεπε, στο present, όχι στο presenter, και μετά άλλαξε. Τώρα? Το όχι, ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα ναι. Ωραία, ωραία.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η περιοχή μας μελέτης είναι το βορειοανατολικό άκρο. Θα δείτε αρκετές φωτογραφίες πανοραμικές, όπου θα παρουσιάζεται και οι πανκέτες, οι θυμώνες Ποσειδονίας. Το μεγάλο μας πρόβλημα, και το λέω από την αρχή, είναι ότι υπάρχει αυτό το κανάλι αποστράγγισης του Βάλτου, της Λαγκούνας που υπάρχει από πίσω, το οποίο δημιουργεί ένα disturbance στην ποιότητα των ειζημάτων, όπως θα δούμε και στην κοκομετρική ανάλυση, με την έννοια της κοκομετρίας, έτσι, όχι μόλυνσης ή ρύπανσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί, έτσι. Στην πρώτη λοιπόν πτήση, η οποία έγινε τον 1η Ιουλίου του 2020, πετάξαμε στα 100 μέτρα, πάρθηκαν 66 φωτογραφίες με 80% front και side επικάλυψη, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε σημείο έχουμε 1,8 φωτογραφία, δηλαδή η ανάλυση του είναι υπερυψηλή. Είναι στα 2,23 εκατοστά στο πίξελ, στο έδαφος, που το κάνει, μας δίνει δεδομένα πάρα πολύ μεγάλης ακρίβειας. Η περιοχή που χαρτογραφήθηκε είναι 63 στρέμματα και θα δούμε στη διαφάνεια στο τέλος τη διαφοροποίηση της έκτασης και του όγκου της Ποσειδονίας ανάλογα με τα διάφορα surveys που κάναμε. Προχωράμε από την... παρήχθησαν το όρθο φωτομοσαϊκό με την πολύ μεγάλη ακρίβεια που σας είπα. Το Digital Surface Model, το οποίο παράλληλα με την ακτογραμμή και τις Ποσειδονίες και τις αμοθήνες που βλέπετε και τους δρόμους, συμπεριλαμβάνει και τα δέντρα, τα οποία μετά με κάποια επεξεργασία αφαιρέθηκαν, και έχουμε το Digital Terrain Model, το οποίο μας έχει καθαρό πλέον τα υψόμετρα και την παραλία όπως θα έπρεπε να είναι, χωρίς δρόμους και δέντρα. Βλέπετε ότι οι ακρίβειες στο πρώτο survey είναι συμπλήν 5 μέτρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και το geolocation, αλλά κυρίως το Z, το ύψος που μας βοηθάει στο να προσδιορίσουμε τον όγκο της Ποσειδονίας, των θυμών Ποσειδονίας στην παραλία, δεν λήφθηκε υπόψη πρακτικά, παρά μόνο το area, την επιφάνεια που καλύπτει ο θυμώνας Ποσειδονίας στην παραλία και η κοκομετρική ανάλυση. Όπως σας είπα, δεν δόθηκε σημασία στα αποτελέσματα της ογκομέτρησης. Παρ' όλα αυτά τα κάναμε για να έχουμε έτσι μια εικόνα του τι συμβαίνει γενικότερα. Πάρθηκαν 6 δείγματα από διάφορα σημεία, περίπου ανά 50 μέτρα διαφορά. Έγιναν εικονικές τομές και πάρθηκαν πάνω σε αυτές τα δείγματα. Ένα δείγμα στη shoreline μεριά και ένα στη coastline, δηλαδή μπροστά και πίσω από τον θυμώνα Ποσειδονίας, για να δούμε τι διαφοροποίηση υπάρχουν στα ειζήματα και τι ποσοστό προστασίας προσδιορίζει η παρουσία της εκεί. Βλέπετε ότι σε αυτό το πρώτο survey το draining channel και βλέπετε ότι υπάρχει μια παροχή ειζημάτων, ελάχιστη βέβαια, αλλά υπάρχει προς την παραλία, στο παράκτιο μέτωπο. Έτσι έχουμε λοιπόν 6 δείγματα τα οποία αναλύσαμε. Τι συμβαίνει τώρα? Η επικρατούσα κλάση ειζημάτων είναι η λεπτό κοκκιάμος σε πολύ μεγάλα ποσοστά των δείγματων.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στο σημείο που υπάρχει και το σχήμα, το δείγμα σκηνιάς 2-up και όπως βλέπετε στην περιοχή του καναλιού αποστράγγισης της Λαγκούνας έχουμε την παρουσία και πιο χοντρόκοχων ειζημάτων τα οποία αποτελούν ίσως παροξυσμικά επεισόδια, δηλαδή ένα θα το ξεμπουκάρισμα, ένα flash flood που γίνεται ίσως μετά από καταιγίδες ή υπερχείληση της λαγκούνας του Βάλτου πίσω από την παραλία και έτσι έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Πάμε τώρα στη δεύτερη αποτύπωση των θυμών Ποσειδονίας που έγινε το Σεπτέμβριο. Γενικά έχουμε κανονίσει να πάμε 5 φορές, Ιούλιο-Σεπτέμβριο, πήγαμε Φεβρουάριο λόγω της πανδημίας και αυτά με τα χίλια ζόρια, γιατί υπήρχε lockdown κτλ. Θα πάμε μία Μάιο και μία αρχές Ιουλίου πάλι και εκεί θα κλείσει. Δηλαδή θα επισκεφτούμε την περιοχή 5 φορές για να κάνουμε αυτές τις συγκεκριμένες μελέτες που έχουμε προγραμματίσει. Σε αυτή την φάση, λοιπόν, πετάξαμε στα 50 μέτρα, πήραμε 93 φωτογραφίες, πάλι με 80% επικάλυψη καθεμία. Όμως, η μεγάλη διαφορά είναι ότι, όπως θα δείτε και στην κάτω δεξιά φωτογραφία, είχαμε ένα τεσάρι γεμάτο, μπουφόρ, με αποτέλεσμα να έχουμε και την παρουσία κάποιων surfers. Ευτυχώς, επειδή πάω πολύ νωρίς, δεν μου χαλάσανε πολύ το μοντέλο μου. Μαζευτήκανε αφού είχα τελειώσει, ευτυχώς. Θα δείτε όμως ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση το κανάλι έχει φραχτεί, ας πούμε, έχει μπαζωθεί από αυτά τα φύλλα Ποσειδονίας, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί μπροστά και αυτό θα δείτε ότι διαφοροποιεί και τη σύσταση των ειζημάτων που παίρνονται από τις συγκεκριμένες θέσεις που έχουν προσδιοριστεί ώστε να έχουμε μία σταθερά για να δούμε τη διακύμανση της φωτομετρικής ανάλυσης. Επίσης, η μεγάλη διαφορά σε αυτό το survey είναι ότι πλέον χρησιμοποιήθηκε και DGPS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστούν και να χαρτογραφηθούν οι στόχοι που βάζω στο έδαφος για να μας δώσουν και μετά γίνεται γεωαναφορά μέσω του προγράμματος το Pix4D, το Mapper, για να μας δώσουν την ακρίβεια του geolocation στο σύμπλην 2 εκατοστά πλέον ή και κάτω από εκατοστό, θα το δούμε, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η περιοχή που μελετάμε. Και αυτό μας δίνει εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια και στον προσδιορισμό της έκτασης, αλλά και στον προσδιορισμό του όγκου της Ποσειδονίας που υπάρχει στην περιοχή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στιγμή. Είναι, που σας είπα, το μπλοκαρισμένο κανάλι. Είναι η θέση των 5 ground control points, όπως λέγονται, τα οποία μετρήθηκαν με το DGPS, για να πάρουμε αυτό το 1,2 σύμπλην 1,2 σαντιμέτρ διαφορά στο geolocation και πλέον το resolution, η ανάλυση, είναι στα 2,3 σαντιμέτρ το pixel. Μιλάμε για αναλύσεις τρομερά μεγάλες. Φανταστείτε ότι για το πιο χρονοβόρο γενικότερα ήταν να στήσουμε τους στόχους και να τους χαρτογραφήσουμε, παρά να πετάξει τον drone σε όλη αυτή την περιοχή. Και φυσικά όσο πιο χαμηλά πετάει, επειδή εδώ πετάξαμε στα 50 μέτρα, τόσο μεγαλύτερη η ανάλυση κτλ. Αλλά το θέμα μας είναι ότι όσο μικρότερη ο θυμώνας, τόσο μικρότερη και η πτήση, έτσι. Θα δείτε στο τέλος ότι οι θυμώνες προφανώς δεν παραμένουν ίδιοι, εναλλάσσονται, μεγαλώνουν και πλαταίνουν. Αυτό είναι ένα tip που σας το αφήνω για το τέλος. Πάλι δημιουργήθηκαν τα surface model και τα terrain model, όπου βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις. Βλέπετε, να χρησιμοποιήσω λίγο το laser για να σας δείξω κάτι. Βλέπετε ότι εδώ που είναι η μπούκα ουσιαστικά, το ξεμπουκάρισμα του καναλιού, βλέπουμε την παρουσία ακόμα και στο digital terrain model, αφού από τη στιγμή που έχουμε 2,3 εκατοστά στο έδαφος,
ανάλυση, βλέπετε ότι πλέον χαρτογραφείται και αυτή η μικρή διαφορά των 40-50 πόντων που έχει να κάνει με το ύψος του θυμώνα Ποσειδονίας σε συγκεκριμένα σημεία όπως είναι εδώ που παρατηρείται πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος όγκος Ποσειδονίας, όπως παρατηρείται εδώ κτλ. Κτλ. Έτσι, βλέπουμε τα διαφορετικά κανάλια. Αυτό είναι το ενεργό, η ενεργή κήτη, ας πούμε, του καναλιού που χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση. Αυτή είναι η ανενεργή. Παρ' όλα αυτά, σε περιόδους μεγάλης παροχής υδάτων, ενεργοποιείται και αυτό, όπως και μαζεύονται νερά και στο πίσω μέρος της παραλίας. Βλέπετε καθαρά όμως και, τις αμοθήνες, δηλαδή μπορούμε να χαρτογραφήσουμε και αυτό και να ογκομετρήσουμε και τις αμοθήνες. Και προχωράω παρακάτω για να μην σας τρώω πολύ το χρόνο. Εδώ έχουμε κάνει την ογκομέτρηση πλέον του θυμώνα Ποσειδονίας στο συγκεκριμένο σημείο, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μας έβγαλε έναν όγκο της τάξης των 692,57 κυβικών μέτρων φύλων Ποσειδονίας μόνο στο συγκεκριμένο σημείο και προφανώς έχοντας τόσο μεγάλης ακρίβειας και ανάλυσης δεδομένα μπορούμε να κάνουμε τομές ούτως ώστε να προσδιορίσουμε και επακριβώς τα ύψη και τα πλάτη των θυμώνων σε διάφορα σημεία της παραλίας που μας ενδιαφέρουν, προκειμένου να τα διαχειριστούμε καταλλήλως. Και σας έχω και μία διαφοροποίηση στην περιοχή που καταλαμβάνει ο θυμώνας Ποσειδονίας. Με κόκκινο είναι του Σεπτεμβρίου, με το πράσινο ανοιχτό έως κίτρινο, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται στην οθόνη σας, είναι η περίοδος του Ιουλίου με το ανοιχτό κανάλι και προχωράμε στην δειγματοληψία πλέον 5 δειγμάτων, διότι το έκτο ήταν δύσκολο να πάρθει. Φανταστείτε ότι η περιοχή του έκτου σημείου δειγματοληψίας είναι εδώ. Αυτή την περίοδο προφανώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε δείγμα, γιατί οι θυμώνες Ποσειδονίας ήταν πάρα πολύ πυκνοί εκεί, οπότε δεν υπήρχε και περίπτωση να βρούμε κάτι να δειγματοληπτήσουμε. Οπότε σε αυτά τα πέντε, αναλύθηκαν αυτά τα 5 δείγματα, τα οποία μας δίνουν το επικρατές πάλι, η επικρατούσα κλάση των ιζυμάτων είναι η λεπτοκοκκιάμος και παρατηρείται ότι ενώ στο προηγούμενο διάγραμμα στην περιοχή του καναλιού αποστράγγισης τα χονδρόκοκα ιζήματα ήταν σε αρκετά μεγάλα ποσοστά, τώρα είναι σε αρκετά μικρά και έχουμε και τον μεγαλύτερο υπολογισμό λεπτόκοκκης άμμου στο συγκεκριμένο σημείο. Που προφανώς τι γίνεται, έχουμε μία διαφοροποίηση ανάλογα με το καιρό και το κυματισμό, όπου φτάνει σε αυτό το σημείο και λόγω της παρουσίας των θυμώνων Ποσειδονίας στο πίσω μέρος της παραλίας, στο συγκεκριμένο σημείο, έχουμε απόθεση καθαρά λεπτόκοκκων ιζυμάτων χωρίς να έχουμε την επιρροή και την επίδραση του ξεμπουκαρίσματος, αν θέλετε, της λαγκούνας πίσω από την συγκεκριμένη περιοχή. Στην τρίτη και τελευταία survey που κάναμε, έγινε τον Φεβρουάριο του 2021, θα γινόταν τον Δεκέμβριο, αλλά λόγω της πανδημίας πάλι καλά που έγινε και τον Φεβρουάριο. Πετάξαμε στα 120 μέτρα, πήραμε 237 φωτογραφίες, με συγκεκριμένο πάλι 80% εμπρόστιο και πλαϊνό overlap και έχουμε αυτήν εδώ την πανοραμική φωτογραφία, όπου μπορείτε να δείτε ότι πλέον ο θυμώνας Ποσειδονίας είναι σχεδόν πενταπλάσιας έκτασης από ό,τι στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις. Κάπου θα δείτε κάτω εδώ
και τα στημένα ground control points που έχουμε χαρτογραφήσει με το DGPS που από εδώ και πέρα χρησιμοποιούμε για να έχουμε αυτές τις μεγάλες ακρίβειες. Πάρθηκαν πολύ περισσότερα δείγματα ειζημάτων, πάρθηκαν και δείγματα ειζημάτων μέσα από την μπανκέτα για να προσδιορίσουμε και τον όγκο της άμμου και την ποσότητα της άμμου που υπάρχει εγκλωβισμένη μέσα σε αυτά, μέσα στους τιμόνες. Εδώ βλέπετε τα 10 σημεία που στήσαμε τα ground control points μας και η ανάλυση είναι στο 2,70 εκατοστά στο pixel και η ακρίβεια στη θέση είναι 3,2 εκατοστά. Πράγμα που μας δίνει πάλι πολύ ακριβή και μεγάλης ανάλυσης δεδομένα. Επίσης, η περιοχή που χαρτογραφήθηκε είναι 113 στρέμματα. Θα δούμε πόση περιοχή καταλαμβάνει η Ποσειδονία σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης, αυτό που βλέπετε, μπορείτε να διακρίνετε, είναι μια φυσική τομή που έχει κάνει η αποστράγγιση κάποιων νερών, πιθανότατα από το κανάλι, το υποτιθέμενο κανάλι που δεν χρησιμοποιείται, το ανενεργό. Ενεργοποιήθηκε εκείνη την περίοδο, γιατί έχει και νερό μέσα, όπως νερό βλέπετε και πίσω στις μικρές λαγκούνες που υπάρχουν. Έκανε αυτή την τομή, η οποία μας βοήθησε να προσδιορίσουμε και να πάρουμε πολύ στοχευμένα δείγματα προκειμένου να υπολογίσουμε τον όγκο της άμμου που υπάρχει εγκλωβισμένη μέσα στους θυμώνες, αλλά και να δούμε και το πάχος των θυμώνων σε εκείνη την περιοχή, γιατί φανταστείτε ότι ξέπλυνε αυτό το σημείο εντελώς και ουσιαστικά αποκάλυψε την άμμο που υπήρχε από κάτω. Προχωράμε. Να βγάλω το laser. Να κάνω μια ερώτηση. Το laser pointer το βλέπετε που χρησιμοποιώ? Πριν το βλέπαμε, αυτή τη στιγμή όχι. Όχι, αυτή τη στιγμή το κλείσα. Ωραία. Πάλι λοιπόν, κάναμε το digital surface model όπου βλέπετε πάλι τα δέντρα, τους δρόμους και φαίνεται πολύ καθαρά και ο θυμώνας Ποσειδονίας που υπάρχει στην ακτογραμμή μαζί με την υπολογισμένη ακτογραμμή της συγκεκριμένης περίοδου. Και το terrain model που έχουν πλέον φύγει τα δέντρα, βλέπετε πολύ καθαρά και την έκταση των θυμώνων Ποσειδονίας σε όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι το κανάλι, σταματάει εδώ, συνεχίζει εκεί κτλ. Κτλ. Έχουμε μια πολύ καλή ανάλυση και μπορούμε να μελετήσουμε πάρα πολύ καθαρά όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε για την έρευνά μας. Μετρώντας λοιπόν τον όγκο της Ποσειδονίας που υπήρχε εκείνη την περίοδο πάνω στην παραλία, είναι στα 2.417 συν πλην 446, κάτι κυβικά, 45 κυβικά μέτρα. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο όγκο Ποσειδονίας στην παραλία. Σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο φορτηγό μεταφοράς σκύρων αυστήρων υλικών είναι γύρω στα 90 με 95 maximum 100 κυβικά μέτρα. Φανταστείτε λοιπόν πόσα φορτηγά χρειάζονται για να μετακινήσουν όλη αυτή την ποσότητα Ποσειδονίας που υπάρχει στην παραλία, η οποία εγκλωβίζει μέσα της και άμμο. Πάρθηκαν κάποιες φωτογραφίες και δείγματα από τη συγκεκριμένη τομή φυσική που έγινε λόγω της νεροποντής. Βλέπετε ότι πέρα από το από τα φύλλα Ποσειδονίας, κάτι έκανα τώρα, δεν θέλω να δείξω αυτό, θέλω να δείξω αυτό. Πέρα από τα φύλλα Ποσειδονίας, τα οποία έχουν ένα πάχος
στις τάξεις των 50 με 60 εκατοστών, έχουμε και ένα στρώμα άμμου μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων Ποσειδονίας που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι από τα σταθερά, δηλαδή δεν έχουν μετακινηθεί στη διάρκεια των τριών αυτών survey που κάναμε. Και από την άλλη μεριά, δηλαδή η μία φωτογραφία πάρθηκε προς τα ανατολικά, αυτή είναι προς τα δυτικά, βλέπετε πάλι τους 50-60 πόντους των φύλων Ποσειδονίας που υπάρχουν στην παραλία της συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από την ανάλυση λοιπόν των 10 δειγμάτων που πήραμε, τα δύο πάρθηκαν στοχευμένα 330 ml σε κουτάκι σταθερό για να έχουμε ένα συγκεκριμένο όγκο ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε, να πάρουμε συγκεκριμένο δείγμα ίδιο σε δύο σημεία, σε ένα στα δυτικά, στο πρώτο, το οποίο είναι το Σχοινιάς Ποσειδόνια 2 και πιο ανατολικά το Σχοινιάς Ποσειδόνια 4. Αυτά λοιπόν στο εργαστήριο αναλύθηκαν με υγρό κοσκίνισμα, το οποίο σημαίνει ότι πάρθηκε συγκεκριμένος όγκος δείγματος στα 150 ml ο πρώτος στο Ποσειδόνια 2 και 100 ml ο δεύτερος. Το υγρό κοσκίνισμα έγινε με καλγκόν. Το καλγκόν είναι μια ουσία η οποία βοηθά να διασπαστούν οι ανθρακικοί δεσμοί. Και γιατί θέλαμε να ξεχωρίσουμε όχι μόνο την άμμο μεταξύ τους, των κόκκων της άμμου, δηλαδή τα συσσωματώματα, γιατί θα μας καλούσε την κοκκομετρική ανάλυση, αλλά θέλαμε να ξεκολλήσουμε, να διαχωρίσουμε τα φύλλα από την άμμο. Δεν θέλαμε δηλαδή πάνω στα φύλλα να υπάρχουν κολλημένοι κόκκοι άμμου, οι οποίοι δεν έχουν αποκολληθεί και έτσι θα χάναμε πολύ μεγάλο όγκο δείγματος. Τι κάναμε λοιπόν, αφού πήραμε με το υγρό κοσκίνισμα τους κόκκους της άμμου και υπολογίσαμε ότι στα 100 ml δείγματος τα 10 ήταν άμμος, στο ένα δείγμα, στο Σχοινιάς Ποσειδόνια 2. Στο δεύτερο δείγμα που σας έδειξα που υπάρχει κλωβισμένο μέσα ένα 10 πόντι μεταξύ δύο πάγκων θυμώνων Ποσειδονίας, έχουμε 10 πόντους εγκλωβισμένης άμμου. Εκεί στα 100 ml δείγματος τα 70 ήταν άμμος, που σημαίνει ότι έχουμε ένα με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε 70% του δείγματος είναι άμμος με φύλλα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε το ένα είναι σωστό ούτε το άλλο, έγινε ένας μέσος όρος του πόσο όγκο άμμου έχουμε εγκλωβισμένο μέσα στο θυμώνα Ποσειδονίας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και είναι 926,72 συν πλην 85,56 κυβικά μέτρα, το οποίο μας λέει ότι χρειαζόμαστε, αν αφαιρεθεί όλος αυτός ο όγκος Ποσειδονίας από την παραλία, θα χάσουμε ένα τεράστιο όγκο άμμου της τάξης των 10 μεγάλων φορτηγών μεταφοράς στήρων υλικών, το οποίο είναι τρομερά μεγάλο μέγεθος, τρομερά μεγάλα μεγέθη, αν αναλογιστούμε ότι η συγκεκριμένη παραλία όλος ο Σχοινιάς έχει χάσει πάρα πολλά μέτρα από το 45 μέχρι το 15, όπως θα σας δείξω και παλαιότερα. Ουσιαστικά αυτό είναι η απόδειξη ότι οι θυμώνες Ποσειδονίας παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο ζηματολογικό ισοζύγιο της παραλίας, με την έννοια της προστασίας ενάντια στη διάβρωση. Γιατί όταν έχεις λεπτόκοκα υλικά και σε έναν καιρό αυτά τα λεπτόκοκα υλικά απομακρύνονται, είτε υπάρχει ο θυμώνας είτε όχι, κάποια μέρη απομακρύνονται μεγαλύτερα ποσοστά, κάποια άλλα λιγότερα, έχεις όμως μία απομάκρυνση αυτών των υλικών, δεν επιστρέφουν εύκολα, γιατί από πίσω δεν έχεις προσφορά κάποιου ποταμού ή κάποιου μεγάλου υδρογραφικού δικτύου, παρά μόνο ενός πολύ μικρού και έκτασης αλλά και αποστράγγισης καναλιού. Άρα η μόνη σου
η μόνη σου τροφοδοσία είναι είτε από τον αέρα είτε από τα κύματα. Που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα επανέρχεται όλο αυτό ο όγκος συζημάτων στην παραλία. Παρ' όλα αυτά έχεις μια τράπεζα ειζημάτων, αν θέλετε, που είναι οι θυμώνες Ποσειδονίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν αναλύθηκαν πάλι όλα τα δείγματα. Εδώ έχουμε πάλι την επικρατέστερη κλάση της λεπτόκοκκης άμμου. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται πάλι στο σχοινιά 2-Απ, που είναι στα δυτικά της περιοχής μελέτης, μακριά δηλαδή από το draining channel. Όμως, επειδή πάλι επανενεργοποιήθηκε το κανάλι, βλέπετε στο δείγμα σχοινιάς 4-Απ ότι πάλι τα χονδρόκοκα ειζήματα είναι και αυτά πολύ, σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως έγινε και στο σχοινιάς 3-Απ με την παροχή, την επανενεργοποίηση του ξεχασμένου, αν θέλετε, ανενεργού, της ανενεργής κήτης και το ξεμπουκάρισμα, το παροξυσμικό ξεμπουκάρισμα εκείνης της περίοδου. Παρ' όλα αυτά όμως, και τα ειζήματα που υπήρχαν μέσα στον θυμώνα Ποσειδονίας παρατηρούμε και σε αυτά πολύ μεγάλα ποσοστά λεπτόκοκκης άμμου. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα overall, να δούμε πού βρισκόμαστε απόψη χάσιμο παραλίας τα τελευταία 70 χρόνια σχεδόν. Βρισκόμαστε στο πάνω δεξιά σημείο, εδώ στα βορειοανατολικά, είναι το σημείο μελέτης μας. Βλέπουμε ότι αυτά τα 70 χρόνια έχουμε ένα trend, πώς να το πω τώρα στα ελληνικά, μια τάση απώλειας παραλίας γύρω στα 20 με 40 εκατοστά το χρόνο, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς και ότι η τροφοδοσία είναι πάρα πολύ περιορισμένη, όπως σας ανέφερα και σε προηγούμενο slide, με μεγαλύτερο πρόβλημα στο κέντρο του Σχοινιά, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα περίπου, στις παλιές εκβολές ουσιαστικά του Σέχρη και του Καινούργιου Ρεύματος, όπου τα εύρη, η τάση απώλειας της παραλίας είναι 90 με 40 εκατοστά το χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι... Άλλαξε. Δεν αλλάζει. Θα αλλάξει όμως. Βλέπουμε ότι σε αυτή την μεριά, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή του Σχοινιά, έχουμε ένα έντονο πρόβλημα απώλειας ακτογραμμής. Όμως αυτό είναι γύρω στα 20 μέτρα. 20 με 25 μέτρα έχουμε χάσει τα τελευταία 70 χρόνια. Όμως θα δούμε ότι λόγω της παρουσίας των θυμώνων Ποσειδονίας, αυτό μπορεί γίνεται μία μικρή ανάσχεση αναπεριόδους, όπως βλέπετε και σε αυτό το διάγραμμα, ότι η περιοχή που καλύπτει ο τελευταίος υπολογισμός των θυμώνων Ποσειδονίας είναι τεράστια και βλέπετε και τη διαφορά μεταξύ του κατώτατου ορίου της τελευταίας του Σεπτεμβρίου του 2020 που είναι με κόκκινο με το κατώτατο όριο των θυμώνων Ποσειδονίας της περίοδου του Φεβρουαρίου του 2021. Και όπως σας είπα και σε προηγούμενο slide, η έκταση που καταλαμβάνει είναι σχεδόν 5,5 φορές μεγαλύτερη από ότι τις προηγούμενες μελέτες. Έτσι λοιπόν έχουμε τις διαφορετικές ακτογραμμές. Βλέπετε με μοβ την ακτογραμμή του Ιουλίου, με γαλάζιο την ακτογραμμή του Σεπτεμβρίου, που είναι σχεδόν ίδιες,
και με μπλε σκούρο την ακτογραμμή του Φεβρουαρίου, που είναι σαφέστατα πιο προελάβνη προς τη θάλασσα και μας δίνει έτσι έστω και μικρές ελπίδες ότι ίσως η παρουσία των θυμώνων Ποσειδονίας με τη λειτουργία τους, όπως αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παρουσιάσεις, μας βοηθήσει στο να, σε αυτή τη φυσική ανάσκηση της μεγάλης διάβρωσης που παρατηρείται σε όλη την περιοχή. Έτσι λοιπόν, για να κλείσω, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε, τα ξέρετε τα περισσότερα, είναι ότι η παρουσία των θυμώνων επηρεάζει άμεσα την απόθεση και κατά συνέπεια την κοκομετρία των ιζυμάτων. Οι χαμηλές ενέργειες προσφέρουν λεπτόκοκα ιζύματα, αλλά τα λεπτόκοκα ιζύματα μπορούν να διαβριθούν πιο εύκολα. Όμως, ο όγκος της Ποσειδονίας και τα ιζύματα που υπάρχουν μέσα τους μπορούν να βοηθήσουν στο ιζυματολογικό ισοζύγιο, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάσκηση, έστω και σε μικρό ποσοστό, της διάβρωσης, και αυτό παρατηρείται και στα τελευταία 70 χρόνια, αφού φανταστείτε ότι με αυτή την λειτουργία και τη μηχανική, αν ήταν 20 μέτρα, φανταστείτε χωρίς το θυμώνα Ποσειδονίας, μπορεί να είχαμε χάσει εντελώς την παραλία σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας η ακτογραμμή προελάβνει κατά ένα μέτρο το maximum σε ορισμένα σημεία και τέλος μπορούμε να πούμε ότι τα πολύ μεγάλης ακρίβειας και ανάλυσης δεδομένα από το drone σε συνεργασία με τις πολύ μεγάλες ακρίβειας φοροθέτηση, το geolocation του RTK, μπορούν να μας δώσουν δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν στην ολιστική και πιο ακριβή και στοχευμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών αυτών. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και που με ανεχθήκατε, γιατί σας πυροβολούσα συνέχεια με αποτελέσματα. Στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Δημήτρη, εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θεωρώ ότι η δική σου παρουσίαση ήταν και το κεντρικό υποκείμενο της σημερινής συνάντησης. Σαφώς και οι προηγούμενες παρουσιάσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Βλέπω ότι η Μαρία, τώρα έχει έρθει ο χρόνος για τοποθετήσεις, για απορίες, για συζήτηση. Βλέπω ότι η Μαρία θέλει να, από το φορέα διαχείρισης, θέλει να μιλήσει. Μαρία, σε ακούμε. Ευχαριστώ, Χαρά. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τις παρουσιάσεις και για όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία που παρουσιάσατε εδώ. Για μας συγκεκριμένα θα είναι καθοριστικά και πάρα πολύ σημαντικά. Θα με ενδιαφέρει σε πρώτο βαθμό από τη Μαρία και τον Δημήτρη αυτό που είπατε, ότι φαίνεται ότι λόγω της ύπαρξης του θυμώνα της Ποσειδονίας κερδίζεται ένα μέτρο μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και πώς στοιχειοθετείται. Και μετά, με δεδομένο ότι από το 18 και μετά από απόφαση του φορέα διαχείρισης δεν επιτρέπεται πλέον η μετακίνηση των θυμών, που σημαίνει ότι τα υλικά μένουν εκεί και επανακυκλοφορούν στις διάφορες εποχές. Προβλέπεται, από όσα έχετε δει μέχρι τώρα, ότι οι θυμώνες θα εξαπλωθούν και στο υπόλοιπο κομμάτι της παραλίας, γιατί αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Καλώς ή κακώς, το σημείο που μελετάμε τώρα δεν είναι μεγάλη πίεση. Ο κόσμος λίγο το αποφεύγει, ακριβώς γιατί υπάρχει ο υγρότοπος από πίσω και σε έναν βαθμό και η Ποσειδονία. Αν και πάρα πολλοί είναι και φανατικοί, πηγαίνουν και για κολύμπη και μόνο. Οι περισσότεροι πάντως, επειδή είναι ο υγρότοπος, υπάρχει μια μυρωδιά και η Ποσειδονία, το αποφεύγουν μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είχαμε καμία αντίδραση στο γιατί δεν μαζεύουμε και δεν αποσύρουμε την Ποσειδονία. Πιστεύετε όμως ότι θα μπορούσαμε να δούμε εξάπλωση και προς την υπόλοιπη παράλια τα υπόλοιπα χρόνια? Ευχαριστώ και πάλι.
Προφανώς αυτή είναι μια ερώτηση που ενδεχομένως να μπορεί να απαντήσει ο Δημήτρης. Απλά δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή στο κάδρο του. Να τους. Δημήτρη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω με την έννοια ότι δεν έχω το year round. Δηλαδή δεν έχει κλείσει μελέτη ενός χρόνου των 4-5 φορών που πρέπει να πάμε για να κλείσουμε σε όλες τις εποχές. Φαίνεται όμως αυτό, ότι έστω και λίγο έχουμε μία μικρή δειλή προέλαση λόγω της παρουσίας της αμοθήνας. Συγγνώμη, της αμοθήνας και των αμοθηνών βέβαια, αλλά και του θυμώνα Ποσειδονίας. Okay. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Ναι, θα περιμένω με ανυπομονησία τις επόμενες δημοσίες. Όλοι μας. Παρότι νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι δεδομένου του γενικότερου χρονικού και οικονομικού προϋπολογισμού του έργου έχει μελετηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι παραλίας, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς στη φάση αυτή να μελετήσουμε το σύνολο της ακτής και άρα των πραγμάτων τα συμπεράσματα μπορούν να είναι περιορισμένα. Θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον να μπορούσαμε να βλέπαμε πολύ μεγαλύτερη έκταση και να συγκρίνουμε τα σημεία τα οποία έχουν διαφορετική διαχειριστική προσέγγιση, αλλά δυστυχώς στη φάση αυτή έχουμε περιοριστεί σε αυτό το κομμάτι. Εγώ να πάρω λίγο το θάρρος. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος, διότι δεν υπάρχουν τέτοιες προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Βέβαια, το πώς κάνεις μια μελέτη προφανώς είναι αποτέλεσμα τρομερής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τι έχει κάνει ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επικρατούν σε κάθε χώρα, τόπο, και νομικά διαχειριστικά, αλλά και τοπογραφικά και ομορφολογικά. Και τι μπορείς να κάνεις, έτσι, σαν τι εργαλεία έχεις και ποιο είναι το πλωστάσιό σου. Έτσι λοιπόν, βλέπω, εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι η μεθοδολογία που αποφασίστηκε από κοινού δίνει αποτελέσματα και δίνει σοβαρά αποτελέσματα. Δεν είναι ούτε, πώς να το πω, δεν είναι ούτε φαντασία μας, δεν είναι ούτε εμπειρικά, ούτε speculations. Είναι ακριβώς μετρημένα με τις ακρίβειές τους, με τα χαρακτηριστικά τους, με τους όγκους τους, με το area, είναι με τα ισηματολογικά τους, είναι μια προσέγγιση γεωμορφολογικά ολοκληρωμένη, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που παρουσίασα εγώ, αλλά θα ολοκληρωθεί πλήρως βέβαια με τη συμβολή όλων σας, έτσι. Το ότι βρήκαμε ότι μέσα στις, το ότι προσδιορίσαμε πόσο όγκο άμμου θα χάσουμε αν κάποιος τολμήσει και πάρει το θυμώνα από εκεί, πλέον δεν είναι απλά ότι έχουμε άμμο, πλέον έχουμε τόση άμμο και τόσο θα χάσεις και αυτή η άμμος, αν δεν ξαναπάει στην παραλία, πιθανότατα να χάσεις όλο το σύστημα, όλο το παράκτιο μέτωπο και οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις από τουριστική άποψη θα καταρρεύσει, γιατί κάποια στιγμή σε κάποια χρόνια δεν θα έχεις που να ακουμπήσεις την ομπρέλα σου και την πετσέτα σου. Αυτό είχα να πω εγώ. Αυτό είναι αυτά που έχω δει μέχρι τώρα και ο τρόπος που συντάσσω το report. Ελπίζω να ήμουν αδιαφωτιστικός. Εγώ είμαι πάντως ενθουσιασμένος, γιατί πλέον και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών όλα αυτά γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό. Δημήτρη, εγώ έχω μια ερώτηση, ίσως και συνέχεια της ερώτησης της Μαρίας.
Πιστεύεις ότι το επισήμανε και η Μαρία, ότι είναι συγκεκριμένο η Μαρία Σαλομίτη. Είναι συγκεκριμένο το σημείο που γίνεται η παρακολούθηση. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, ακόμη και σε επίπεδο, ας πούμε, πιθανοτήτων για το αν συνεχιστεί έτσι, ποια είναι η τάση, πώς διαφαίνεται να εξελίσσεται. Ενδεικτικά η δική μου εμπειρία στη Σαρδινία, που όταν είχαμε κάνει το kick-off meeting του έργου, στη συγκεκριμένη περιοχή στο κάπο Καρμπονάρα στη Σαρδινία, ο διαχειριστής της ακτής εκεί, που ακολουθούσε και διάφορες διαχειριστικές πρακτικές με απομάκρυνση ή με τοποθέτηση μέσα σε μαξιλάρια και το χειμώνα τα επέστρεφε στην ακτή, έλεγε ότι η παρουσία, το ξέβρασμα των θυμώνων Ποσειδονίας είναι σε με κάποιο τρόπο μη προβλέψιμο, ότι δεν μπορούσε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή με τα τότε δεδομένα, ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί η ποσότητα της Ποσειδονίας που θα ξεβραστεί και ότι μπορεί να επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, στο επίπεδο που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο, πόσο ασφαλές πιστεύεις ότι είναι το να μπορέσουμε να προβλέψουμε, να μιλήσουμε, να πούμε ότι αυτή μπορεί να είναι η μελλοντική τάση, αν συνεχιστεί με την υφιστάμενη κατάσταση, η διαχείριση, δηλαδή η μη απομάκρυνση. Είναι εύλογο το ερώτημα. Όμως, τον Σκηνιά δεν τον έχω μελετήσει πρώτη φορά τώρα. Πρώτη φορά τώρα μελέτησα τους θυμώνες Ποσειδονίας και τις σχέσεις τους με την ακτογραμμή. Τα αποτελέσματα που σας έδειξα για τη διαφοροποίηση της ακτογραμμής τα τελευταία 70 χρόνια είναι το μεταπτυχιακό του Γιάννη του Κουρλιάχτη, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της ομάδας του ΕΛΚΕΘΕ που έτσι ασχολείται με το θυμώνες Ποσειδονίας και το Σκηνιά, με τον οποίο κάναμε μαζί το μεταπτυχιακό του και εκείνος έχει βγάλει τους ρυθμούς διαφοροποίησης, αλλά το έχει προχωρήσει και στο πεδίο των υδροδυναμικών μοντέλων, δηλαδή το πώς κινούνται τα ιζήματα και τα ρεύματα μέσα στο Σκηνιά, σε όλο το μέτωπο βέβαια του Σκηνιά, γιατί το υδροδυναμικό μοντέλο για να λειτουργήσει δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα χιλιόμετρο μέτωπο, δεν δίνει σωστά αποτελέσματα. Σε 10 χιλιόμετρα όμως και 8 που είναι όλο ο Σκηνιάς μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσδιορίσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το πώς κυκλοφορούν τα ιζήματα και ό,τι περιέχεται σε αυτή την υδροδυναμική κυκλοφορία για το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, γενικά το πώς διασπείρεται όλο αυτό σε όλο το μέτωπο του Σκηνιά. Βασιζόμενοι εκεί και βασιζόμενοι και στο ρυθμό θυμονογένεσης, να το πω έτσι, μπορούμε να προβούμε σε συμπεράσματα αρκετά safe και όχι πάλι εμπειρικά και out of the blue, ας πούμε. Αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό και ευίωνο και σαφώς θα είναι και χρήσιμο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί σχετικά με την παρουσίαση του Δημήτρη, είτε με κάποια από τις σχέσεις με τις προηγούμενες παρουσιάσεις? Βλέπω ότι δεν υπάρχει. Ο κύριος Λιλιτζής θα ήθελε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συζητητές για τις πολύ σημαντικές αυτές παρουσιάσεις που είναι έστω τα πρώτα αυτά ενδεικτικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε από τη μελέτη που έχουμε μέχρι τώρα. Και να δηλώσω ότι το επιστημονικό προσωπικό του φορέα, όσο μπορεί, ως συνδεδεμένος εταίρος ο φορέας, θα συμμετάσχει και όποια βοήθεια θέλετε, πιστεύω είμαστε εκεί διάθεση. Είμαστε καλά συνεχεία για τη σημερινή αυτή διάσκεψη, πολύ καλά οργανωμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιλιτζή. Και εγώ, η εμπειρία μου μέχρι τώρα μου έχει αποδείξει ότι όντως η συνεργασία με το φορέα διαχείρισης και με το επιστημονικό προσωπικό είναι πάρα πολύ καλή και νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτό. Σαφώς. Και εμείς.
Σαφώς θα ακολουθήσουν στην πορεία και τα τελικά αποτελέσματα, οπότε θα επανέλθουμε για δεύτερη φορά και για ακόμη αρκετές φορές και θέλουμε να σας εμπλέξουμε. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ήταν πολύτιμη η παρουσία και των εισηγητών και των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Επίσης.